σημείο θα ήθελα να τονίσω ότι είναι απαραίτητη τόσο η αύξηση των φορολογικών συντελεστών, όσο και η περαιτέρω μείωση μισθών. Θα μα τρελάνει, ρε δικέ μου. Ούτως ώστε την επόμενη δεκαετία. Θα μα τρελάνει τελείως. Σε δύο φάσεις. Γεύση. Άρωμα. Πυκνή καστανοκόκκινη κρέμα. Αξεπέραστη αισθητική. Σύστημα ύλη υπερεσπρέσο. Ύλη. Live happily. Στους 97,8. Αναμνήσεις μιας ζωής. Louis Cruises. Μια θάλασσα αναμνήσεις. Μοναδική κρουαζιέρα ενογνωσίας και γευσηγνωσίας σε συνεργασία με το Ινοπείο Μπουτάρι και το διακεκριμένο σεφ Χριστόφορο Πέσκια. Αναχώρηση 27 Απριλίου 2012. Μόνο από 185 ευρώ. Κάντε κράτηση τώρα στο www.louiscruises.com και στο 210-4583-499. Φταίμε κι οι δυο που ζούμε χωριά. Λάβει 97,5. Μητσιάκος, 40 χρόνια στα Γιάννενα με σεβασμό στην παράδοση. Υγιεινά κοτόπουλα με μεράκι στην παραγωγή. Σήμερα η εταιρεία Μητσιάκος φέρει στο πιάτο σας ελληνική γαλοπούλα και κουνέλι. Η ποιότητα είναι υποχρέωσή μας. Μητσιάκος, ό,τι καλύτερο. Θα σου πω τώρα κάτι. Κάτι να το ξέρεις πριν από όλους. Πίσω από την κρίση είναι η εξωγήινη. Τι λέει ρε μας τώρα. Και θα μου πεις που το ξέρεις ρε Μιτσάρα. Μου το έχουν πει οι ίδιοι, είναι παντού. Βρίσκονται ανάμεσά μας. Είναι η γυναίκα του καφετζή. Έχεις δει κάτι αυτιά που έχει? Τι μαθαίνει κανείς σήμερα? Εσύ από πού ενημερώνεσαι? Real.gr. Η ειδική στην ενημέρωση. Παρουσιάζει τη δισκογραφία της Χάρης Αλεξίου. Για πρώτη φορά όλα τα άλμπουμ που αγαπήσατε. Αυτή την Κυριακή το δεύτερο CD Χάρης Αλεξίου 2 1976. Μαζί και οι 7 ήταν ατρόμητοι. Το κορυφαίο western με τους James Caan και Harrison Ford. Και 20 τυχεροί αναγνώστες κερδίζουν από 2.000 ευρώ μετρητά. Real News. Η αληθινή εφημερίδα. Με τη Chevrolet έχετε καινούριο αυτοκίνητο και περισσεύουν μετρητά για τις καθημερινές σας ανάγκες. Με 50 άτοκες δόσεις, εκπτώσεις έως 3.500 ευρώ και στις εκδόσεις diesel. Απλά έλατε σήμερα σε μια έκθεση Chevrolet. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Είμαστε μαζί, ζωντανά, στο διαδίκτυο, σε άλλη μια τηλεοπτική εκπομπή από το ενικός.gr. Σε άλλη μια εκπομπή στο ενικός. Υποδέχομαι με χαρά και την ευχαριστώ που ανταποκρίθηκε στην πρόσκλησή μου τη γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, την κυρία Αλέκα Παπαρίγα. Καλωσορίσατε, αλλά αυτός είναι ο τελευταίος πληθυντικός, διότι η εκπομπή είναι στον ενικό. Κανένα πρόβλημα. Γραμματέα, ξεκινώ, κάνω την πρώτη ερώτηση και θα ακολουθήσουν ερωτήσεις από τους συμπολίτες μας, που τους ευχαριστώ όλους θερμά, που βρίσκονται εδώ για να ρωτήσουν, για να μετάσχουν
σε αυτό το διάλογο που είναι αληθινός διάλογος, χωρίς τους παραμορφωτικούς φακούς της δημοσιογραφίας, και ξέρετε τι εννοώ, που καμιά φορά είναι καλή, καμιά φορά δεν είναι και τόσο καλή. Θέλω να ξεκινήσω ρωτώντας, αν οι δυνάμεις της αριστεράς, οι δυνάμεις του ΚΚΕ που λένε όχι στο μνημόνιο, έχουν σχέδιο για την επόμενη μέρα. Δικαιούται ένα κόμμα, ακόμα και όταν είναι ένα κόμμα της αντιπολίτευσης. Ένα κόμμα του 10, του 12, του 13, του 14, δεν ξέρω πόσο θα πάρετε στις εκλογές. Δικαιούται να λέει όχι χωρίς να προτείνει δρόμο. Κύριε Χατζηνικολάου, σχέδιο έχουμε, όχι μόνο για τις 6 και 7 Μαΐου. Σχέδιο είχαμε όταν, παραδείγματος χάρη, καταψηφίσαμε τη συνθήκη του Μάστριχτ και ξέρουμε πάρα πολύ καλά τι σημαίνει οι 4 ελευθερίες. Απελευθέρωση κίνηση κεφαλαίων, εμπορευμάτων, εργατικού δυναμικού κτλ. Σχέδιο είχαμε. Αυτό δεν το κάναμε τυχαία. Επομένως, σχέδιο είχαμε όταν καλέσαμε το λαό να κινητοποιηθεί για να μην κοπούν οι μισθοί, οι συντάξεις. Σχέδιο είχαμε όταν έγινε ο πόλεμος στη Ιουγκοσλαβία, τον προβλέψαμε και είπαμε ο λαός να παρέμβει. Βεβαίως έχουμε σχέδιο. Και αντίστασης και πάλης και διεκδίκησης και εξουσίας. Το κακό είναι ότι όταν οι άλλες... Και εξουσίας. Βεβαίως. Όταν οι άλλες πολιτικές... Μα δεν υπάρχει κόμμα που δεν έχει πρόταση εξουσίας. Κανένα κόμμα. Και άλλωστε αυτή είναι η διαφορά του κόμματος, του κάθε κόμματος. Το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία λένε, ναι, ότι είστε κόμμα διαμαρτυρίας ουσιαστικά. Ότι δεν έχετε σχέδιο για την επόμενη μέρα και ότι επομένως, αν κανείς θέλει να διαμαρτυρηθεί, έτσι ας ψηφίσει. Να σας πω, όταν κάποιος διαφωνεί με την πρόταξη της εξουσίας κάποιου άλλου, λέει δεν έχεις πρόταση. Αυτά τα ακούμε στη Βουλή 365 μέρες το χρόνο. Δεν έχετε πρόταση. Κάνεις μια πρόταση, παραδείγματος χάρη. Κάναμε πρόταση για την άμεση αντιμετώπιση της ανεργίας. Για τα χρέη των οικοκυριών, είτε στεγαστικά δάνεια, είτε ήταν επιστωτικές κάρτες, είτε καταναλωτικά, βέβαια ενός ορισμένου ύψους. Δεν λέμε να πάρεις δάνειο για το σπίτι σου 1.000.000 ευρώ, έτσι, ας πούμε μέχρι 200.000 ευρώ. Αυτά όλα απορρίφθηκαν. Όταν απορρίπτονται οι προτάσεις μας, σημαίνει ότι δεν έχουμε πρόταση, όταν κάνετε ή υπάρχει προτάσεις, πολιτική αντίθεση. Τις κοστολογείτε κιόλας. Θέλω να πω, η αριστερά έχει την άνεση να προτείνει. Βάλτε τον κατώτατο μισθό στα 1.500 ευρώ. Ναι. Και πλειοδοσία το άλλο κόμμα στα 1.700 ευρώ. Το θέμα είναι από πού θα βρεθούν αυτά. Δηλαδή, ναι, το θέμα είναι όταν γίνεται μια πρόταση, να μην αποσκοπεί μόνο στο να χαϊδέψουμε τα αυτιά του κόσμου, αλλά η πρόταση να έχει και λογική βάση. Κύριε Νικολάου, καταρχήν εμείς είμαστε Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Το λέω γιατί... Δεν είμαστε αριστερό κόμμα. Υπάρχουν αριστεροί που δεν είναι κομμουνιστές. Δεν είναι υποχρεωτικό να είναι κομμουνιστές. Τώρα αυτό το ξεχωρίζεται, γιατί τον τελευταίο καιρό φαίνεται ότι έχει διευρυνθεί πολύ η έννοια του αριστερού. Όχι το τελευταίο καιρό. Λάστιχο. Έχει γίνει χρόνια τώρα. Από το 81 και μετά, τι να σας πω, δηλαδή, οι πάντες χωράνε στην αριστερά. Το λέω αυτό γιατί ξέρω, υπάρχουν αριστεροί άνθρωποι, μιλάω για ανθρώπους, δεν μιλάω. Απλοί άνθρωποι που δεν εντάσσουν τον εαυτό τους στον κομμουνισμό, δικαίωμά τους. Γιατί δηλαδή να τους βάλω εγώ στους κομμουνιστές, γιατί με αυτή την έννοια άλλος βάζει το κουκουέ στην αριστερά και μπορώ και εγώ να πάρω το δικαίωμα και να πω αριστερός είσαι, ίσον κουκουέ. Δεν είναι σωστό αυτό. Υπάρχει διαφορά. Και όχι με τον απλό κόσμο, ανταγωνιστική ή εχθρική, για να το ξεκαθαρίσουμε. Εδώ λοιπόν αρχίζει η διαφορετική πολιτική αντίληψη και οπτική του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Διότι σε αυτό το σύστημα που ζούμε, το οποίο είναι οργανωμένο όλο με βάση τα κέρδη, που είναι οργανωμένο με βάση, να το πω καθαρά, την εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο, ποτέ δεν υπάρχουν χρήματα για να ικανοποιηθούν οι ανθρώπινες ανάγκες ή δεν υπάρχουν τόσα όσα. Πάντα μπαίνουν περιορισμοί. Εμείς λοιπόν δεν μπορούμε να δούμε τα πράγματα με την οπτική που τα βλέπει το ΠΑΣΟΚ, η Νέα Δημοκρατία ή άλλα κόμματα. Οπωσδήποτε δεν μπορούμε να τα δούμε, πώς να σας πω τώρα, και με μία οπτική που σήμερα ο συσχετισμός δύναμης δεν το επιτρέπει. Όχι, να το πω καθαρά. Βεβαίως τα κοστολογούμε. Κοστολογούμε ότι όταν ένας άνθρωπος πάει και κάνει δάνειο για να κάνει το σπίτι του. Το σπίτι του. Δεν λέω να πάει να κάνει
τρεις μεζονέτες τη μία πάνω από την άλλη, σημαίνει ότι το κράτος, η κοινωνία δεν του παρέχει τη δυνατότητα με το μισθό του να κάνει σπίτι χωρίς να χρεωθεί. Γραμματέα, να στο πω χοντρά. Για να ανοίξει, να φουντώσει. Ξέρεις, υπάρχουν κεφάλαια, υπάρχουν πλούτος, υπάρχει. Ξέρεις τι λένε οι βουλευτές και τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας? Ότι αν το ΚΚΕ κέρδιζε τις εκλογές, θα τις επέστρεφε πίσω. Δηλαδή, ότι αν ο λαός έδινε την εξουσία στο ΚΚΕ, δεν θα ήξερε τι να κάνει. Θα την έδινε πίσω. Ας δοκιμάσει ο λαός, λοιπόν. Και τότε βλέπουμε. Δηλαδή, γιατί ο λαός να έχει προκατάληψη για κάτι που δεν έχει δοκιμάσει? Ευκαιρία να δοκιμάσει. Αυτά τα λένε αυτοί, οι οποίοι ποτέ τα ταμεία δεν διαθέτουν για ταλό. Δηλαδή, με συγχωρείτε, όταν ο άλλος παίρνει σύνταξη 400 ευρώ και 500, παίρνει 400 και 500 ευρώ γιατί δεν υπάρχουν χρήματα? Υπάρχουν χρήματα. Υπάρχει πλούτος. Και δεύτερο, όταν τρώνε τα αποθεματικά των ασφαλιστικών ταμείων, όταν η κρατική επιχορήγηση ή οι εργοδοτικές εισφορές δεν δίνονται όλες στα ασφαλιστικά ταμεία, όταν βάζουν τα αποθεματικά των ασφαλιστικών ταμείων στο χρηματιστήριο ή τα κουρεύουν σε ομόλογα, δεν υπάρχουν? Δηλαδή, εμείς δηλαδή δεν μπορούμε να πάρουμε σαν δεδομένο ότι ο γέγονε γέγονε, άρα θα πάμε κι εμείς στη λογική, 400 ευρώ και πολλά σου είναι, αγαπητέ μου. Αυτό θα δεχθούμε? Ποιος παράγει, ποιος έχει πληρώσει ασφαλιστικές εισφορές τόσα χρόνια? Δεν έχουμε πληρώσει ασφαλιστικές εισφορές? Δεν παίρνουμε σύνταξη ανάλογα με τις ασφαλιστικές εισφορές που έχουμε καταθέσει? Μας τις χαρίζαν τις συντάξεις? Εκτός πρέπει να πεθάνουμε και πριν τις ώρες μας, κύριε Πάμε στα ερωτήματα των συμπολιτών μας. Ποιος θέλει να ξεκινήσει? Έρχομαι σε εσάς. Παρακαλώ. Το όνομά σας παρακαλώ και την ερώτησή σας. Ευθυμίος Συμβουλίδης. Δεν έχω μία ερώτηση. Έχω αρκετές. Όχι. Μία θα κάνει. Μόνο μία. Δείτε πόσοι είναι. Δεν μου φτάνει. Δεν γίνεται. Ξεκινήστε με μία και θα δούμε. Τώρα με δυσκολεύετε, γιατί... Μα δεν αυτά γίνεται. Δείτε πόσοι συμπολίτες μας είναι. Είναι κύριοι αυτά που θα ζητήσω. Ναι, αλλά και οι υπόλοιποι. Το καταλαβαίνω, να με και να με συγχωρέσουν. Το καταλαβαίνω και να με συγχωρέσουν. Όχι, δεν θα το επιτρέψω εγώ. Μία ερώτηση ο καθένας. Διαλέξτε ποια είναι η πιο σημαντική και κάντε την. Είναι σημαντικό να οργανώσουμε το διάλογό μας. Το καταλαβαίνω απόλυτα. Το καταλαβαίνω απόλυτα. Θα σας δώσω στη συνέχεια και άλλη, αν υπάρξει χρόνος. Ωραία. Όταν εννοείτε, όταν λέτε, όχι εννοείτε, λέτε και θα το κάνετε. Έξω από την ΝΑΤΟ, έξω από την ΕΟΚ. Πού θα βασιστείτε? Τι πού θα... Πού θα βασιστείτε? Πού θα βασιστείτε? Το Ανατολικό Μπλοκ έχει πέσει. Είχατε μια αβάτα. Αυτό θα το αποφασίσει, καλούμε τον ελληνικό λαό να το αποφασίσει ο ίδιος. Όταν το αποφασίσει ο ίδιος ο ελληνικός λαός, γιατί το συμφέρει, θα βασιστούμε στην επιλογή του ίδιου του ελληνικού λαού. Και στη συνείδηση ότι αυτό το συμφέρει. Εννοεί ο συμπολίτης μας ότι μπορεί να βρεθούμε απομονωμένοι στο διεθνή περίγυρο. Να βρεθούμε, να μην έχουμε που να ακουμπήσουμε, να το πω έτσι. Μόνοι μας. Πώς έλεγε ο Σαρτζετάκης, ο πρώην πρόεδρος, έθνος ανάδελφων. Ναι, θα σας απαντήσω. Εμείς μιλάμε καταρχήν για την ευθύνη που έχουμε απέναντι στον ελληνικό λαό να του πούμε πώς θα εξασφαλίσει με τη δική του παρέμβαση και συνειδητή επιλογή, και γιατί το λέμε εμείς, την κοινωνική λαϊκή ευημερία. Να μην συμμετέχει σε πολέμους, γιατί συμμετοχή στο ΝΑΤΟ σημαίνει συμμετοχή και σε πολέμους. Και όχι με τον τρόπο που τους έχουμε ζήσει τώρα. Αλλά, προχωρώ. Αλλά αυτά που λέτε, αυτή την επιλογή, μάλλον ξέρω. Αυτοί οι λύκοι είναι έτοιμοι για να πούνε. Δηλαδή θα πάμε στου λύκου. Δηλαδή κατάλαβα να μείνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ, γιατί φοβόμαστε τους συμμάχους. Γιατί οι σύμμαχοι είναι λύκοι. Όχι, τέτοια επιλογή δεν κάνουμε. Και θα σας πω. Και οι άλλοι λαοί της Ευρώπης, αργά ή γρήγορα, θα αποφασίσουν αυτό το πράγμα. Και αν θέλετε, μπορεί να αποφασίσει πρώτα ένας άλλος λαός και να ακολουθήσουμε εμείς. Εμείς λέμε τι πρέπει να γίνει στη χώρα μας. Δεν θα μείνουμε όμως ακίνητοι, γιατί φοβόμαστε τους λύκους. Και αυτό, αν θέλετε, είναι η ουσία. Ένα μεγάλο μέρος του ελληνικού λαού δεν επιλέγει κάτι γιατί το φοβάται, όχι γιατί το πιστεύει. Εμείς θέλουμε, ανάμεσα στο πιστεύω και στο θάρρος, να υπάρχει ενότητα. Αν του αρέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ, βεβαίως να μείνει στο ΝΑΤΟ. Δεν μπορούμε να το επιβάλλουμε. Πάμε στην επόμενη ερώτηση. Παρακαλώ. Το όνομά σας και την ερώτησή σας. Καλησπέρα σας. Λέγομαι Θάνος Καραζάχος. Νομίζω ότι υπάρχουν πολλοί συμπολίτες μας οι οποίοι θα ήθελαν με αδειμονία να δουν τις δυνάμεις της αριστεράς ενωμένες.
Και πιστεύω ότι και η ιστορική ευθύνη... Το περίμενε το ερώτημα, γι' αυτό μας έκανε πριν τον πρόλογο για το ότι έχει γίνει λάστιχο η αριστερά. Νομίζω ότι η ιστορική ευθύνη για τη συνεργασία αυτή είναι κυρίως επάνω σας, γιατί είστε το πιο παραδοσιακό κομμουνιστικό κόμμα και για την εμπειρία σας κτλ. Μήπως, λέω μήπως, είστε προσκολλημένοι σε ενός είδους κομμουνιστικό φονταμεταλισμό και μήπως θα έπρεπε να είστε πιο ελαστικοί στις τάσεις σας απέναντι σε αυτό το θέμα. Θα μπορούσα και εγώ εμέσως, δεν σας ρωτάω βεβαίως, δεν έχω το δικαίωμα εγώ να σας ρωτήσω, να προβληματιστείτε όμως γιατί λέμε όχι. Όταν εμφανίζεται ότι πολλοί το θέλουν. Τρελοί είμαστε, επιπόλαιοι, ηλίθιοι. Δεν είναι τυχαίο, πρέπει να προβληματιστεί κάποιος. Πατάμε πάρα πολύ στην πείρα του 20ου αιώνα και πριν τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο και μετά και στην πείρα των πρώτων δεκαετιών του 21ου αιώνα. Για δείτε τώρα τι γίνεται στη Γαλλία. Τι έχει γίνει να πάρουμε τη Γαλλία. Ο γαλλικός λαός έχει μεγάλη παράδοση και αν θέλετε είχε και την πιο ριζοσπαστική επανάσταση ο γαλλικός λαός, τη Γαλλική Επανάσταση. Την πιο προωθημένη επανάσταση την περίοδο εκείνη. Τι γίνεται. Βγαίνει ο δεξιός, ας πούμε, το δεξιό κόμμα στην κυβέρνηση, μετά το διαδέχεται η σοσιαλδημοκρατία με τους κομμουνιστές, ξαναϊτώνται, ξαναέρχεται το δεξιό κόμμα, ξανά οι κομμουνιστές πάνε με τη σοσιαλδημοκρατία. Είναι δοκιμασμένο το πείραμα. Και τον 20ο αιώνα και τον 21ο. Για να δούμε, η κυβέρνηση Ζοσπέν με τους κομμουνιστές και τους οικολόγους έφερε το Σαρκοζί επάνω. Για να δείτε στην Ιταλία τι έγινε. Και που μάλιστα στην Ιταλία φτιάχτηκαν και καινούργια κόμματα. Με συγχωρείτε, αλλά εδώ είμαστε σε μια κατάσταση στην οποία κυγόμαστε. Έχουμε καεί από τα μνημόνια, από την Τρόικα και από τον Νεοφιλελευθερισμό. Ακριβώς επειδή έχετε καεί. Δεν χρειάζεται μια σύμπραξη των δυνάμεων ο κόσμος. Δηλαδή, χρειάζεται σύμπραξη των δυνάμεων κάτι που συμφωνούν. Κοιτάξτε να δείτε. Ένα μέρος του λαού θα ήθελε το 81 να ψηφίσουμε Πασόκ. Και ένα άλλο μέρος του λαού θα ήθελε να ψηφίσουμε Νέα Δημοκρατία. Εμείς, εάν βρεθούμε σε μια τέτοια κυβέρνηση, αυτή η κυβέρνηση θα σας πω, δεν πρόκειται όχι να λύσει πρόβλημα, θα ανακυκλώσει και θα οξύνει τα λαϊκά προβλήματα και θα οδηγήσει σε μια φοβερή απογοήτευση. Ξέρετε, διότι δεν πρόκειται να λύσει κανένα πρόβλημα. Το ξέρετε, πώς το προεξοφλείτε αυτό. Αυτό γιατί το προεξοφλείτε. Από το πρόγραμμά τους. Δηλαδή, καταρχήν, τις δυνάμεις τους ξέρουμε. Αυτή τη στιγμή δεν θα εφαρμόσετε τα προγράμματά σας. Σε μια τέτοια συνεργασία. Δεν θα εφαρμοστούν τα προγράμματα του κάθε κόμματος. Αλλά πιανό. Ένα μίνιμουμ πρόγραμμα για να σωθούμε από την καταστροφή θα εφαρμοστεί. Να σας απαντήσω. Τι εννοείτε μίνιμουμ πρόγραμμα. Να σας πω. Να. Πρέπει να εφαρμοστεί το πρόγραμμα του ΚΚΕ για να μην παίρνει ο εργαζόμενος 250 ευρώ μεροκάματο, μισθό. Πρέπει να εφαρμοστεί το πρόγραμμα του ΚΚΕ για να μην ξεπουληθεί όλη η ενέργεια στη θέση της Ελλάδας. Τα λιμάνια. Όταν εσείς μας λέτε ότι δεν θέλουμε με τίποτα να συνεργαστούμε με κανέναν, καταρχήν για μένα είναι σαν να αρνείστε τη δημοκρατία. Διότι δεν έχετε τη δυνατότητα να κάνετε μόνοι σας κυβέρνηση και δεν δέχεστε να συνεργαστείτε με ομοειδεάτες σας. Όσο και αν μου λέτε ότι δεν είσαστε αριστερά, εγώ την αριστερά τη γνώρισα από το ΚΚΕ. Δεν τη γνώρισα από κανένα άλλο κόμμα. Μάλιστα. Παρακαλώ. Ναι. Είναι η προσωπική σας γνώμη. Εγώ λέω ότι είμαστε εμείς, τι αντιπροσωπεύουμε. Θα ξεκαθαρίσω όμως. Την άλλη μέρα της εκλογές, ο ελληνικός λαός θα απαιτήσει, πρώτον, θέσεις εργασίας, 1.100.000 άνεργοι. Να μην απολυθούν οι 150.000 δημόσιοι υπάλληλοι. Θα απεργήσει να επιστρέψουν οι συντάξεις στα προηγούμενα επίπεδα και πιο πάνω. Γιατί μην ξεχνάτε ότι οι συνταξιούχοι των 500 ευρώ υπήρχαν και πριν. Θα απαιτήσει ο ελληνικός λαός να μην πουληθεί, να μην πουληθούν οι τέσσερις λιγνητικές μονάδες της ΔΕΗ, να μην πουληθεί ενέργεια. Θα απαιτήσει να μην δώσουμε το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο στις πολυεθνικές. Οι αγρότες θα απαιτήσουν φτηνό κόστος αγροτικών προϊόντων, διάθεση των αγροτικών τους προϊόντων. Επομένως, 8 εκατομμύρια Έλληνες θα απαιτήσει ο καθένας κατά κλάδο και κατά περιφέρεια να λυθούν τα προβλήματά του. Εγώ σας λέω. Από την κυβέρνηση. Βεβαίως. Σας απαντάω λοιπόν. Ένα λεπτό, γραμματέα, παρακαλώ. Αυτά τα προβλήματα για να λυθούν. Όχι, ένα λεπτό να εξηγήσω κάτι τεχνικό που είναι κρίσιμο. Όταν μιλάτε χωρίς μικρόφωνο, δεν ακούγεστε.
Να απλώς εμποδίζουμε την εκπομπή. Αυτή, λοιπόν, επομένως πρέπει να υπάρξει μια κυβέρνηση όπου όλα τα κόμματα συμφωνούμε σε αυτά τα όχι και σε αυτά τα υπέρ. Λοιπόν, διαβάστε τα προγράμματα των κομμάτων και θα δείτε ότι τέτοιες θέσεις δεν υπάρχουν. Γραμματέα, το θέμα αυτό τέτοιες έχει θέσεις... προκαλέσει ναι. πολύ ενδιαφέρον. Τέτοιες θέσεις... Έρχομαι από εδώ, παρακαλώ, με υπάρχουν τη σειρά σας. Υπάρχουν γενικά και για να λυθούν αυτά τα προβλήματα χρειάζεται ρήξη και σύγκρουση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν λύνονται αυτά τα προβλήματα εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όνομα, επώνυμο, ερώτηση. Όποιος το υποστηρίζει, αυτό λέει ψέματα στον ελληνικό λαό. Εμείς προτιμούμε ένα μέρος του ελληνικού λαού να μείνει με το ερωτηματικό αυτό, αν θέλετε ακόμα, να μας πει ότι διαφωνεί και κάποιοι και να μην μας ψηφίσουν. Γιατί δεν θέλουμε ένα μήνα μετά τις εκλογές να μαμουτζώνει ο ελληνικός λαός και να μας πει «Καλά, εμείς κάτω από την όξυση των προβλημάτων σας τα ζητούσαμε. Εσείς γιατί το κάνατε?» Παρακαλώ. Διότι χωρίς σύγκρουση, όχι αντίθεση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι ολομέτωπη σύγκρουση αυτή. Και αυτή η σύγκρουση οδηγεί στην αποδέσμευση. Και η αποδέσμευση δεν μπορεί να μείνει μόνη της. Πρέπει να πάρεις τον πλούτο στα χέρια σου. Λοιπόν, ο ελληνικός λαός αυτή τη στιγμή, ένα μέρος του ελληνικού λαού, κάτω από την όξυση της κρίσης και τη δίκαιη αγανάκτηση, πιάνεται από τα μαλλιά του και από τις δήθεν εύκολες λύσεις. Να ακούσουμε το ερώτημα. Λέγομαι Τζαβάρας Παναγιώτης. Πρώτη μια ερώτηση σας και θα την υπολογώ. Εγώ δεν απαντώ σε ερωτήσεις, συντονίζω. Τεχνική, ναι. Α, τεχνική, ναι. Ναι, ήθελα να ρωτήσω το εξής. Γιατί δεν είναι δυνατόν ήταν και οι τρεις ηγέτες της αριστεράς και να μπορούσαμε παράλληλα να απευθύνουμε ερωτήσεις? Αυτές οι ερωτήσεις να απαντιόντουσαν και από τις τρεις. Λοιπόν, αυτό θα το τώρα... θέσετε. Δεν είναι τεχνικό το ερώτημα, είναι πολιτικό. Εσείς διοργανώνετε την εκπομπή, οπότε απευθύνομαι σε εσάς. Είναι πολιτικό το ερώτημα. Εγώ θέλω να κάνω καμία σχέση. Αυτό ήταν μια παρένθεση. Ναι, ναι. Καταρχήν να απαντήσω. Συγγνώμη, έχω και μια ηλικία, δεν είμαι τώρα και νέα. Με συγχωρείτε πολύ. Και μπορεί να τα ξεχνάω. Λοιπόν, για το συγκεκριμένο ζήτημα. Πιο κοντά το μικρόφωνο, δεν ακούει. Διάλογο. Μέσα στη Βουλή κάνουμε μπόλικο. Και στα κανάλια επίσης γίνεται. Βλέπετε ότι στα κανάλια είναι εκπρόσωποι όλων των κομμάτων. Ξέρετε, αν δεν έχετε διαμορφώσει άποψη... Ονολόγους κάνετε στα κανάλια. Αν δεν έχετε διαμορφώσει άποψη μέχρι τώρα, δεν θα διαμορφώσετε ούτε σε 10 μέρες ούτε σε 3 μήνες. Η άποψη διαμορφώνεται μέσα στη διάρκεια του χρόνου. Βεβαίως είναι σωστές οι προεκλογικές συζητήσεις. Αλλά αν δεν έχετε άποψη, τέλειωσε. 15 μέρες πριν τις εκλογές, κυρία... να ρωτήσω, να σας πω γιατί. Γιατί η αντίθεση του ΚΚΕ, εγώ δεν θα μιλούσα ποτέ τι λέει το 70% του ελληνικού λαού, το θεωρώ μια πολύ ολιστική άποψη και πολύ καπελωτική, διότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια πασπερμία και ποικιλία απόψεων, ακόμα και ανάμεσα σε αυτούς που θα ψηφίσουν ΚΚΕ, και σε καμία περίπτωση δεν δέχομαι τέτοιες γενικεύσεις. Ο κόσμος λέει, ακούτε, άλλος λέει έτσι, άλλος λέει αλλιώς, ακόμα και οι ψηφοφόροι του ΚΚΕ το ψηφίζουν έχοντας και διαφωνίες. Αυτές οι ολιστικές απόψεις, η αριστερά λέει, ο κόσμος λέει, δεν βοηθάνε, ισοπεδώνουν. Λοιπόν, να ολοκληρώσω. Ο αντίπαλος αυτή τη στιγμή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Δεν ακούγεστε, ο αντίπαλος του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας αυτή τη στιγμή είναι η άρχουσα τάξη της χώρας, είναι το κεφάλαιο και τα μονοπόλια και κατά συνέπεια τα κόμματά τους. Επομένως, ένας διάλογος ανάμεσα στον κύριο Τσίπρα και στον κύριο Κουβέλη. Παίζει το παιχνίδι του ΠΑΣΟΚ και το ΚΚΕ παίζει το παιχνίδι του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας. Κυρία Παρήγα, να σας κάνω την ουσιαστική ερώτηση. Πάνω σε αυτό όμως το κομμάτι που μιλάμε της συνεργασίας. Όπως είπε η κυρία προηγουμένως, οι περισσότεροι εδώ έχουν γνωρίσει την αριστερά μέσα από το ΚΚΕ. Έτσι. Άρα το ΚΚΕ. Άρα το ακροατήριο δεν είναι αντιπροσωπευτικό, με συγχωρείτε. Όχι, δεν με καταλαβαίνω. Μέσα από την ΚΚΕ. Μέσα από την οργανωμένη πάλι του ΚΚΕ. Δεν είναι. Δεν το λέω. Κάνετε λάθος. Μα δεν είναι. Θέλω να το πω. Ακροατήριο που προήλθε από κλήρωση, Νίκο, δεν μπορεί να είναι αντιπροσωπευτικό. Νίκο, περίμενε. Είναι από κλήρωση. Ξέρεις τι λέω? Ότι δεν είναι σωστό, όπως εγώ δεν μπορώ να πω η πλειοψηφία του λαού λέει αυτό. Αλήθεια. Άλλο να πω η πλειοψηφία του λαού έχει προβλήματα μισθοδοτικά κτλ. Αυτό βγαίνει και μέσα από τη στατιστική. Δεν μπορεί κανείς,
πρώτη να εγώ. Εκπροσωπεί το λαό. Να εκπροσωπεί ολόκληρο. Καμία πλειοψηφία. Εμείς λέμε η πλειοψηφία του λαού έχει οξυμένα προβλήματα. Δεν λέμε η πλειοψηφία του λαού λέει. Όχι, δεν με καταλάβατε. Λοιπόν. Να ακούσουμε την ερώτηση. Λέω, είπα αυτό που είπε η κυρία, ότι η πλειοψηφία του ελληνικού λαού γνωρίζει το κουκου, την αριστερά μέσα από το κουέ. Μέσα, όχι από τον Κουβέλη, όχι από τον Τσίπρα, όχι από κανέναν. Ναι, αυτό λέω. Μην είστε να με καθαρός. Όχι. Αυτό είναι αντικειμενικό. Πώς λοιπόν, θέλω να το κρατάω εγώ. Να το κρατάω εγώ για θέλω να το κρατάω. Θέλω να σου πω το ουσιαστικό τι θέλω να κάνω, έτσι. Επειδή η εργατική τάξη θέλει να είναι η πρωτοπορία και επειδή εγώ ήμουν μέλος παλιό του ΚΚΕ, δεν μιλάω. Και επειδή το, από το 89 και μετά. Μπορείτε να μου εξηγήσετε. Να τελειώσω την ερώτηση, να κάνω. Έτσι. Σύμφωνα με τον μαρξισμό-λενινισμό που τον ασπάζεστε και τον ακολουθείτε μέχρι τώρα, όποιον μου κάνετε έτσι, θα απαντήσετε. Συγγνώμη. Έτσι δεν θέλω. Λάστιχο γι' αυτό. Λοιπόν, ξεπεράστηκε. Αν το πείτε αυτό, ξεπεράστηκε. Λάστιχο. Όχι, δεν θέλω να μιλήσω. Εγώ θέλω να μιλήσω με γεγονότα. Το 1917, στην επανάσταση την 1η του Φεβρουαρίου, που τα Σοβιέτ. Να γυρίσουμε στο 2012. Ναι, θα σας πω. Θέλω, ναι. Εκεί λοιπόν τα Σοβιέτ πήγανε μαζί με την αστική τάξη και ρίξανε μια κυβέρνηση. Για 2-3 πράγματα. Ναι, γιατί δεν έχουν καμία σήμερα σχέση με την πραγματικότητα. Αν ήταν ένα αδιάλαχτο αντίπαλο. Δεν κάνετε το ίδιο. Ακούτε να δείτε. Να ακούσουμε. Αν ήταν ένα αδιάλαχτο αντίπαλο, το εργατικό κίνημα να γίνει ουρά τη αστική τάξη ήταν η ηγεσία τη Οκτωβριανή Επανάσταση. Δεν θα είχε γίνει η Οκτωβριανή Επανάσταση. Εν πάση περιπτώσει, μιλάμε για το 2012. Και θα σα πω το εξή πράγμα. Πού οφείλεται το γεγονό. Και το λέμε με λύπη, όχι χερέκα, γιατί το πληρώνουμε όλοι. Κομμουνιστικά κόμματα με 25 και 30% εκλογικά ποσοστά, που δεν πέρασαν, αν θέλετε, τις εμπειρίες του ελληνικού κινήματος. Τα θετικά του, τα λάθη, τα όποια έκανε. Πώς αυτά τα κόμματα αυτή τη στιγμή είναι εξαφανισμένα στην Ιταλία και στη Γαλλία και σε άλλες χώρες. Τι έγινε το ισχυρό εργατικό κίνημα των Ηνωμένων Πολιτειών που σηματοδότησε το Σικάγο και όλα τα άλλα. Τι έγινε το ισχυρό βρετανικό κίνημα, τι έγινε το ισχυρό γερμανικό κίνημα. Οι συνθήκες σήμερα αντικειμενικά. Δεν ακούγεστε, όχι. Δεν θα γίνει έτσι. Εσείς. Θα σας παρακαλέσω όλους θερμά, επειδή είμαι και τσατήλας πολύ, με ξέρετε. Θα σηκωθώ και θα φύγω. Δεν γίνεται έτσι. Ο ένας να μου λέει από εκεί θα φύγω άμα δεν ρωτήσω, η άλλη να φωνάζει όρθια από εκεί. Πρέπει αυτή η εκπομπή να πετύχει. Το καταλαβαίνουμε όλοι ότι πρέπει να πετύχει. Για να πετύχει, χρειάζεται να έχουμε μια εσωτερική πειθαρχία. Θα σας παρακαλέσω πάρα πολύ, δεν θα δώσω δεύτερη φορά το λόγο πριν ρωτήσετε όλοι. Αλλά δεν γίνεται να με τραβάτε από το μανίκι ένας από εδώ και ένας από εκεί, ούτε να φωνάζουμε όλοι μαζί. Σας παρακαλώ θερμά λοιπόν, αφήστε κύριε, εσείς με απειλούσατε ότι θα φύγετε πριν. Φύγετε. Δεν γίνεται έτσι. Σας παρακαλώ θερμά. Θα μιλάμε ένας-ένας, όχι όλοι μαζί. Θα διδάξουμε σήμερα δημοκρατικό διάλογο εδώ. Για να καταλάβει και η τηλεόραση, στην οποία θύτευσα για 20 τόσα χρόνια, ότι πρέπει να ανοίξει στους πολίτες. Και νομίζω είναι υποχρέωσή μας αυτό. Παρακαλώ. Μιχάλης Μαλατέστας λέγομαι. Συνοψίζοντας τα ερωτήματα των προηγουμένων ακροατών μας, κάνατε μια δήλωση πριν από λίγες μέρες σε κάποιο τηλεοπτικό σταθμό της Λαμίας, και είπατε ότι αυτές οι εκλογές είναι σοβαρές, αλλά δεν είναι το α και το ω. Και είπατε επίσης και στην Ιωνία ότι δεν ανήκετε στην αριστερά και δεν θέλετε καμία συνεργασία. Το 1989-90 όμως, συνεργασία την οποία μνημονεύσατε και είπατε ότι απέτυχε, κάνατε συνεργασία με ένα σχηματισμό, ο οποίος είναι εκ διαμέτρου αντίθετος και απέχει παρασάγκας από τα σημερινά αριστερά κόμματα με τα οποία έστω ψήγματα προσέγγισης θα μπορούσαν να έχουν βρεθεί. Πώς τότε λοιπόν έγινε αυτή η συνεργασία, είπατε ότι απέτυχε, αλλά δεν το ξέρατε ότι θα αποτύχανε πριν την κάνατε. Θέλουμε να μας εξηγήσετε αυτή τη θέση σε σύγκριση με τη θέση του 89-90. Μάλιστα. Πολύ καλή ευχαρίστω. Πολύ οι μεγάλες μάχες του λαού είναι μπροστά μας. Βεβαίως, στις 6 του Μάη η πιο σημαντική μάχη είναι η ψήφος. Ούτε συζήτηση. Στις 7 του Μάη, αλίμονο αν το αποτέλεσμα δεν δείχνει το μήνυμα ότι ο λαός είναι αποφασισμένος να πάρει την υπόθεση στα χέρια του πιο μαζικά από ό,τι έγινε ως τώρα. Το κίνημα είναι κατώτερο των περιστάσεων, παρότι είναι ένα από τα πιο ισχυρά στην Ευρώπη.
Δεύτερο, για το 1989 αναφέρθηκαν στην διαμόρφωση του συνασπισμού της αριστεράς και της πρόοδου. Αυτό είπα. Που ήταν πρωτοβουλία του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Έγινε αυτός ο συνασπισμός και μόλις έγινε, ύστερα από ένα χρόνο μπήκε το θέμα η διάλυση των κομμάτων και εκείνα και τα άλλα και διαλύθηκε πριν από όλα γιατί ήθελαν τη διάλυση των κομμάτων. Κάτι που αναπαρήχθη στο ΣΥΡΙΖΑ, διάλυση κομμάτων, ενιαίο κόμμα κτλ. Αυτή την εμπειρία είπα, μία εμπειρία η οποία είναι συγκεκριμένη και μάλιστα έχει γίνει αναπαραγωγή και τα τελευταία χρόνια και στον ίδιο το ΣΥΡΙΖΑ, εξού και διασπάστηκε επίσης κτλ. Δεν μας απασχολεί τώρα. Για αυτή την εμπειρία. Νιώσαμε αυτή την εμπειρία, όπου ενώ ήταν συμμαχία κομμάτων, φτάσαμε μια μέρα να λέει διάλυση των κομμάτων. Εμείς τη συμμαχία την καταλαβαίνουμε, διατηρώντας ο καθένας την αυτοτέλειά του. Και συμμαχία, όχι γύρω από το πρόγραμμα του ενός κόμματος, αυτό δεν μπορεί να γίνει, γιατί τότε θα είμαστε νέο κόμμα, αλλά συμμαχία κατεύθυνσης. Σήμερα, σε συνθήκες κρίσης, το θέμα της συμμετοχής ή όχι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ως στόχο πάλης, είναι κέριο ζήτημα. Ακυρώνονται οποιασδήποτε καλές προθέσεις, όταν λες ότι εγώ θα διαπραγματευτώ μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν θα φύγω ποτέ. Είναι αν θέλετε... Αυτό. Το βλέπετε αδύνατο αυτό εσείς. Διαπραγμάτευση μπορεί να γίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, περιμένετε. Ανάμεσα στα γαλλικά και γερμανικά μονοπόλια, υπέρ των λαών καμία. Τώρα κοιτάξτε να δείτε, εγώ δεν θέλω σε καμία περίπτωση να σας επιβάλλω την άποψή μου. Άμα δεν πιστείτε, δεν πιστείτε. Όμως, και δεν το λέω αδιάφορα, θέλω να πιστείτε. Εδώ θα είμαστε. Και σε ένα χρόνο και σε δύο χρόνια. Εδώ θα είμαστε. Εμείς δεν το ξεκαθαρίσω. Απλά και λαϊκά, ο καλός φίλος ρώτησε πώς το 89 καταφέρατε να συνεργαστείτε με μια παράταξη που είναι στον αντίποδα ιδεολογικά και πολιτικά. Και τώρα δεν κάθεστε να κουβεντιάσετε. Απάντησε για μια τοποθέτηση με την... απάντησε, μίλησε για μια τοποθέτηση Νέα Ιωνία που είχε συγκεκριμένη αυτή. Ναι, ναι. Εκείνη την περίοδο νομίσαμε ότι μπορούσαμε να συνεργαστούμε. Και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας πήρε την πρωτοβουλία. Όταν οι άλλοι δεν ήθελαν. Σήμερα οι αποστάσεις έχουν γίνει ακόμα πιο μεγάλες. Και μην ξεχνάτε σε ποια περίοδο είμαστε. Είμαστε σε περίοδο βαθιάς καπιταλιστικής οικονομικής κρίσης που θα οξυνθεί σε όλη την Ευρώπη και θα σας πω και κάτι άλλο. Δεν ακούγεστε. Δεν ακούγεστε. Αυτοί που ψήφισαν τη συνθήκη του Μάστριχτ δεν έχουν καμία ευθύνη. Το καταλαβαίνετε γιατί σήμαστε που είμαστε. Σήμερα όμως, κυρία Παπαρίγα, καίγεται το σπίτι μας. Καίγεται το σπίτι μας. Η συνθήκη του Μάστριχτ. Θα κοιτάξουμε τώρα να διευρύνουμε, να επιμικρύνουμε τις διαφορές. Ήρθε, είναι αυτή. Εγώ από ό,τι κατάλαβα είναι το εξής πράγμα. Αυτό είναι το ερώτημα. Έχετε μεγάλη εμπιστοσύνη ότι όπου συμμετέχει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, η μάχη θα είναι πιο ουσιαστική και πιο μαχητική. Σας υπογράφω λοιπόν ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας δεν μπορεί να μπει σε μια κυβέρνηση η οποία. Που την άλλη μέρα θα πρέπει να την πολεμήσει στους τόπους δουλειάς. Δεν μπορεί να είμαστε και μέσα και έξω από την κυβέρνηση. Θυμάστε το Γαλλικό Κομμουνιστικό Κόμμα που μπήκε μέσα στην κυβέρνηση του Νταλέμα και μετά αναγκάστηκε να φύγει και μετά πήγε πιο δεξιά η πολιτική ζωή και καταγγέλθηκαν οι κομμουνιστές ότι έριξαν την κυβέρνηση για να πάει πιο δεξιά. Σας διαβεβαιώ ότι το πρόγραμμα που προβάλλουν ο ΣΥΡΙΖΑ και τα λοιπά και οι άλλες δυνάμεις και ο Κουβέλης είναι ένα πρόγραμμα. Να μην πάω στις προθέσεις, γιατί. Δεν έχουν σημασία οι προθέσεις. Απραγματοποιεί το πρώτον. Διότι δεν συγκρούεται, δεν παίρνουν υπόψη τη μονοπόληση της ελληνικής οικονομίας. Τη μονοπόληση. Αυτή τη στιγμή σε όλους τους κλάδους της ελληνικής οικονομίας κυριαρχούν τα μονοπόλια. Θα κάνουν ανακατανομή εισοδήματος ο ΣΕΒ, θα την κάνει. Και να σας πω, είναι τυχαίο ότι λίγες μέρες πριν τις εκλογές υπογράφουν συμβάσεις οι δυνάμεις του ΣΥΡΙΖΑ μαζί με το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δημοκρατία με μειωμένους μισθούς. Και είναι τυχαίο ότι εξαιρούν από το συνέδριο του εργατικού, της Ομοσπονδίας των ΟΤΑ, τους συμβασιούχους. Τι ενότητα μιλάμε και συμμαχία όταν διαιρούμε τους εργατοϋπάλληλους σε συμβασιούχους και μη. Θέλετε να σας δώσω ένα ολόκληρο κατάλογο. Όταν σε όλα τα συνέδρια του εργατικού κέντρου αλληλοστηρίζονται με το ΠΑΣΟΚ για να κόψουν τους κομμουνιστές, τώρα το θυμήθηκαν.
Στην Ικαρία κατέβηκαν όλοι μαζί για να μην βγει ο ένας βουλευτής, ο ένας δήμαρχος που θα έβγαινε στην Ικαρία. Σιγά την ανατροπή του σχετισμού δύναμης. Δεν τους έχουμε, δεν έχουν καμία φερεγγιότητα. Πάμε στην επόμενη ερώτηση. Παρακαλώ, όνομα, πέραν επώνυμο. Των διαφορών πολιτικής που είναι το κύριο. Και την ερώτηση. Λέγομαι Λεωνίδας Δρογκάρης και θα ήθελα μία παρατήρηση σε αυτό που είπατε. Σε μένα, στα μάτια μου, το κουκουέ πάντα ήταν το τρίτο πόδι, η εναλλακτική λύση, το άλλο πράγμα. Λοιπόν, αφού είναι αυτό το πράγμα, δώστε μας και την ιδέα, το τι θέλετε να κάνετε τελικά. Και θέλω να πω, εγώ θα ψηφίσω κουκουέ. Δεν θα κρυφτώ, δεν έχω κανένα λόγο. Γιατί πιστεύω, βλέπω ότι αυτό το σύστημα δεν είναι σωστό και θέλω να πάω στην άλλη πλευρά. Θέλω να πάω στο άλλο πόδι, δηλαδή στην άλλη όχθη. Θεωρώ ότι αυτό ο καπιταλισμός, ούτε πιαν καπιταλισμός δεν είναι αυτό, ούτε πιαν νεοφιλελευθερισμός, είναι 10 τύποι, ας πούμε, παίρνουν τεράστια ποσά και όλοι οι άλλοι πεινάμε. Κάπως έτσι το έχω αντιληφθεί εγώ. Να. Θέλω να πω λοιπόν ότι εγώ σε θέλω με 40%. Με 40% 160 έδρες. Τι θα μου πεις όμως, τι θα κάνουμε. Να. Και πρόσεξε, μη μου πει, γιατί το κουβεντιάζω και σου μιλάω στον ενικό. Το μικρόφωνο γιατί, μπροστά. Ναι, και μιλάμε στον ενικό γιατί υποτίθεται ότι. Στον ενικό, αλλά να ακουγόμαστε. Ναι, ναι, σωστά, συγγνώμη. Ακόμα κι αν δεν σ' αρέσει. Θα σου πω αυτό που πιστεύουμε. Δεν θέλω όμως να μου πείτε αυτό που. Επειδή μιλάμε πολλά στελέχη, υπάρχουν πολλά στο χώρο μου. Είμαι οδηγός λεωφορείου, έχουμε τη δάση αρκετά δυνατή εκεί πέρα και υπάρχουν στελέχη σας που μιλάω και τους το λέω. Ναι. Δεν θέλω να μου απαντήσετε με το γεγονός ότι ξέρεις, θα βρούμε μεγάλες αντιδράσεις. Συγγνώμη για την έκαση, σκορδοκαίλα να βρείτε μεγάλες αντιδράσεις. Εγώ θέλω να μου πείτε με 160 βουλευτές το κουκουέ τι θα κάνει στις επόμενες 100-200 μέρες να δω μπροστά μου, να δω αξίζει. Δεν σε θέλω ούτε για 15 ούτε για 20%. Σε θέλω για 40%. Ναι, ξέρετε. Με την ευκαιρία, η συζήτηση θα ήταν πολύ πιο ουσιαστική αν μιλάγαμε γιατί το ΚΚΕ είναι εναντίον της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Γιατί τώρα, έτσι όπως το συζητάμε, δεν φαίνεται που είναι η πραγματική διαφορά. Η διαφορά ανάμεσα στα κόμματα που είπατε είναι σε σχέση με το γιατί είμαστε εναντίον της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Και γι' αυτό δεν μας αρέσει αυτή η συζήτηση σε ομόκεντρους κύκλους, γιατί μπερδεύει. Τώρα για το συγκεκριμένο. Εάν, θα σου απαντήσω πολύ συγκεκριμένα, εάν το ΚΚΕ το έφερνε οι εκλογές σε αυτό που λες, να κάνει αυτοδύναμη κυβέρνηση, τώρα τα μυαλά δεν μπαίνουν πάνω από το κεφάλι μας, αυτόματα δεν μπορεί να γίνει αυτό στις 6 του Μάη, άλλοι έχουν τα μυαλά πάνω από το κεφάλι. Αλλά αυτό σημαίνει ότι... Αν σας πω ποιο χώρο που έρχομαι εγώ και να ψηφίσω το ΚΚΕ... Περίμενε, θα σου πω, λέω αν. Σε 15 μέρες δεν είναι εύκολο, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν υποφεύγω. Απλώς ξέρεις, δεν θέλω αύριο να πούνε ότι έχουμε τα μυαλά έτσι πάνω από το κεφάλι και είμαστε χαζοχαρούμενοι. Λοιπόν, εάν γινόταν μια τέτοια κυβέρνηση, θα βγαίναμε και θα λέγαμε στο λαό. Κατέκτησες μια μεγάλη νίκη. Μόνο που αυτή η νίκη αφορά μόνο το πολιτικό προσωπικό. Η κυβέρνηση είναι το πολιτικό προσωπικό μιας εξουσίας. Την άλλη μέρα την εξουσία θα την είχαν. Τα μονοπόλια σε όλους τους κλάδους της μεταποίησης. Οι εφοπλιστές θα ήταν στη θέση τους. Οι πάντες θα ήταν στη θέση τους. Και η Ελλάδα εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης και εντός ΝΑΤΟ. Και το ΝΑΤΟ, αν το βάζω, γιατί υπάρχει κίνδυνος να εμπλακούμε σε πόλεμο στη Συρία και στο Ιράν. Αυτά δεν τα ασχολούνται οι άλλοι με αυτά τα άλλα κόμματα. Δεν ασχολούνται με τον κίνδυνο νέου γύρου τοπικών πολέμων για τους αγωγούς φυσικού αερίου και πετρελαίου. Και θα λέγαμε τότε στο λέω, τι άκουσα να δεις. Αφού έκανε αυτό το βήμα, με μπροστάριδες εμάς τους κομμουνιστές, στις θυσίες, στην ανιδιοτέλεια και με τη μεγαλύτερη δυνατή ικανότητα, τότε δεν θα συγχωρούμαστε να κάνουμε κανένα στραβοπάτημα. Θα λέγαμε στο λαό, πάρε όλη την εξουσία στα χέρια σου. Πάρε όλα τα εργοστάσια, τα μεγάλα, τις καπιταλιστικές επιχειρήσεις στα χέρια σου, πάρ' τα λιμάνια, πάρ' τα αεροδρόμια, γιατί αν δεν τα πάρεις... Αυτό υπάρχει και δεν προηγούμενο, τα διοικήσεις... έχει συμβεί πουθενά, αυτό που περιγράφεται. Θα σας πω. Όχι. Είναι γεγονός, κύριε Χατζηνικολάου, δεν έχει συμβεί. Ότι είναι γεγονός, θα σας εξηγήσω. Γι' αυτό σας λέω τα μυαλά δεν είναι πάνω από το κεφάλι. Γιατί να τα πάρω εγώ και να το κάνετε σαν κυβέρνηση. Δεν ακούγεστε, δεν έχετε μικρόφωνο. Θα σου απαντήσω. Βεβαίως η κυβέρνηση θα βγάλει διάταγμα, εννοείται. Δεν θα το πω στο αυτή. Αλλά την ίδια ώρα, για να τα πάρει, γιατί εσύ τι νομίζεις, δηλαδή, αυτό που λέει ο Τσίπρας ότι οι τράπεζες θα παραδώσουν τα κλειδιά, οι τραπεζίτες θα παραδώσουν τα κλειδιά, δεν θα παραδίδουν τίποτα. Θα πάνε τα πάρει ο λαός. Είναι γεγονός αυτό που είπες, Νίκο, έτσι είναι. Εάν δεν έχει προηγηθεί ένα κίνημα πραγματικά πλειοψηφικό, όχι απλώς μαζικό κίνημα... Λοιπόν, εάν και τέτοιο κίνημα δεν υπάρχει σήμερα,
που να δικαιολογεί μια τέτοια μεγάλη ανατροπή. Αυτό δεν σημαίνει ότι το ΚΚΕ διαμορφώνει τις θέσεις του με βάση το εφικτό μέχρι τις 7 του Μάη. Η υπηρεσία που μπορεί να προσφέρει το ΚΚΕ είναι να μην φύγει από το μετερίζει του κινήματος και να βοηθήσει το λαό να αποκτήσει εμπιστοσύνη στις δυνάμεις του και στη δύναμη του, όχι μόνο στο δίκαιο. Πάμε στην επόμενη ερώτηση. Παρακαλώ. Καλησπέρα σας. Όνομα, επώνυμο. Ονομάζομαι Καρέπης Μιχάλης και θα ήθελα να μου πείτε, αφού είστε το καλύτερο όπλο του καπιταλισμού, γιατί διχάζετε το λαό έτσι? Όλοι εσείς εκεί οι 300. Γιατί? Το απεχθάνεται αυτό και ο Πλάτωνας και από τον 142 μέχρι τον 147 στίχο ο Διονύσιος Σολωμός που ναι. Μιλάει για διχόνοια δολερή. Θα σου απαντήσω. Ναι. Η ελληνική κοινωνία είναι ταξική. Είναι διχασμένη αντικειμενικά. Και αν θέλεις να μιλήσω με αυτή την ορολογία, εντάξει, ήθελα να τα πω πιο αναλυτικά, αλλά μην χάσουμε χρόνο. Υπάρχει άρχουσα τάξη με διάφορα τμήματα μεταξύ της. Υπάρχουν τα μεσαία στρώματα με μεγάλη διαστρωμάτωση, ανώτερα μεσαία, 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 κατώτερα μεσαία στρώματα, φτωχά μεσαία στρώματα, φτωχά στρώματα τα οποία είναι κάτι μεταξύ να πάνε προς την εργατική τάξη. Υπάρχει εργατική τάξη με βεβαίως εσωτερική διαφοροποίηση στη σύνθεση. Σε μια λοιπόν ταξική κοινωνία είναι φυσικό να υπάρχουν και ταξικές διαφορές και διαφορετικοί προσανατολισμοί. Αυτό θέλω να σου απαντήσω. Εμείς, είδες τι είπα προηγούμενα. Άκουσα, ναι. Δεν δεχόμαστε το διαχωρισμό. Εργάτες που δουλεύουν με σταθερή δουλειά, εργάτες που είναι συμβασιούχοι, εργάτες που δουλεύουν ορομίστοι και δυστυχώς όλα τα άλλα κόμματα μέσα στο συνδικαλιστικό κίνημα έχουν συμφωνήσει να υπάρχουν ξεχωριστά. Στους δημόσιους υπαλλήλους υπάρχουν σε κάθε υπουργείο 50 σωματεία. Αυτό δεν είναι διάσπαση, αυτό δεν είναι διαίρεση. Εμείς θέλουμε ενιαία σωματεία της εργατικής τάξης. Έτσι είναι. Αφήστε τα αυτά. Θα πρέπει να συνεννοηθείτε και οι 300 εκεί μέσα. Αυτά που μας λέτε τώρα, τι σωματεία υπάρχουν, τα πιο πολλά είναι του ΚΚΕ. Τα πιο πολλά είναι του ΚΚΕ. Μακάρι. Ιδίως στα νοσοκομεία. Ιδίως στα νοσοκομεία, κάνεις τα ξέρω λάθος. Καλά. Σε όλα τα δημόσια τομέα. Αφήστε να σας πω. Στην πλειοψηφία είναι πασό. Πώς είναι δυνατόν Νέα τώρα, τόσο χρονών άνθρωποι όλοι σας, να σκύβετε σε τρεις στη Λαγκάρντ, πώς τη λένε, στο κάθε φλόρο που έχετε εδώ μέσα. Για να μας κάνει κουμάντο. Πλειοψηφία είναι. Ακουζείτε ή παραιτηθείτε άπαντες ή βρείτε έναν άξιο να του δώσετε τα σκύπτρα. Γιατί αλλιώς είστε ακόμα άχρηστοι. Και θα έλεγε ζήτω η Χρυσή Αυγή. Γιατί τους 300 του λιδωρούν μόνο η Χρυσή Αυγή. Εγώ να πω για τη Χρυσή Αυγή. Τι μου λέτε τώρα. Εγώ ζητάω μια Ελλάδα ενωμένη όπως την ήθελε ο Σολωμός. Μια Ελλάδα που να μην είναι διασπασμένη. Σοβαρά, ο Σολωμός. Πότε ήταν ενωμένη πλήρως η Ελλάδα, το 1821, πότε ήτανε? Μα δεν μπορεί να είναι ποτέ. Λοιπόν, υπάρχουν εσωτερικοί εχθροί. Μα είναι δυνατόν να μπαίνει ο παρακαλώ. Ανώμαλος εδώ μέσα και να μας βάζει τώρα. Δεν ακούγεστε χωρίς μικρόφωνο. Παρακαλώ. Ελάτε. Ευχαριστώ για το λόγο. Θεόφιλος Ιωνίδης ονομάζομαι. Δεν είχα σκοπό να ζητήσω. Δεν είχα σκοπό να ζητήσω το λόγο, αλλά με τσιγκλίσατε. Τιμώ τους αγώνες. Τιμώ τους αγώνες του ΚΚΕ. Και όχι μόνο εγώ, και όλη η οικογένειά μου. Αλλά η πολιτική που εκφράζεται είναι λιγάκι για τη μεταθάνατον ζωή. Αποφασίστε να κάνετε πολιτική για το σήμερα. Μάλιστα. Όλοι μας, από ό,τι έχω καταλάβει εδώ μέσα, σας έχουμε μαζί με τα εικονίσματα. Κατεβείτε από το εικονοστάσι. Δώστε μας λύσεις στα σημερινά προβλήματα. Κάνουν τα κόμματα συγκέντρωση και εσείς είστε μόνοι σας στην Ομόνια. Δικαίωμά σας. Ποια κόμματα? Όποια. Yes. Ξέρετε εσείς. Όποια κόμματα. Μα να ρωτήσω. Από εκεί και πέρα, τα προσπαθήστε, σας παρακαλούμε. Είναι. Σας παρακαλούμε. Προσπαθήστε να βρείτε τα ελάχιστα που ενώνουν τον κόσμο και μην σταματάτε σε αυτά που σας χωρίζουν. Λοιπόν, να απαντήσω. Ευχαριστώ. Όταν καταψηφίζαμε τη συνθήκη του Μάστριχτ, με συγχωρείτε, κυρία είμαστε Παπαρίδη. Μόνοι μας. Είχαμε δίκιο. Αγαπητή γραμματέα, πριν να αρχίσεις. Τα ελάχιστα. Ένα λεπτό. Γραμματέα, ένα λεπτό. Μια κουβέντα θα πω. Λεπτό. Τα ελάχιστα θα σήμερα αμέσως. Είναι τα μέγιστα που θέλει ο ελληνικός λαός. Θέλω να σας παρακαλέσω θερμά
όταν τελειώνει μια ερώτηση, ακολουθεί μια απάντηση. Όταν είπαμε αν την ώρα που αρχίζει η απάντηση φωνάζετε όλοι μαζί για την επόμενη ερώτηση, δεν γίνεται συζήτηση. Παρακαλώ θερμά. Μια κουβέντα να πω. Παρακαλώ. Όταν είπαμε, είμαστε το μοναδικό κόμμα που είπε στο σχέδιο Ανάν όχι. Τι έπρεπε να κάνουμε, να πάμε με τον κύριο Κωνσταντόπουλο και τον κύριο Παπανδρέου που λέγανε ναι και τον κύριο Καραμανλή που έλεγε ένα δηλώ ναι και όχι, ακούτε να δείτε. Εμείς θα θέλαμε, επειδή ακριβώς η λαϊκή πλειοψηφία για να γίνει, θέλει πολλά χέρια και πόδια. Αλλά σε εκείνα τα ζητήματα, στο οποίο με βάση τη δική μας οπτική, δεν μπορούμε να κάνουμε πίσω, ας είμαστε και μόνοι μας. Όταν είπαμε όχι στο σχέδιο Ανάν, δηλαδή τι έπρεπε να πούμε ναι, γιατί εσείς μας λέτε να πάμε με το ρεύμα. Όταν προειδοποιήσαμε το 1992 ότι θα γίνει πόλεμος στα Βαλκάνια και τώρα προειδοποιούμε, η Ελλάδα θα εμπλακεί σε πόλεμο και ως θήτης και ως θύμα. Τα επόμενα 5 χρόνια. Και πείτε μου, τι λένε τα άλλα κόμματα. Εάν εξεπολυθεί πόλεμος στη Συρία και σας λέω ότι εμείς δεν είμαστε λάτρεις του Άσαντ, όπως δεν είμαστε και λάτρεις του, πώς το λένε, του Σαντάμ και τα λοιπά. Όταν εξεπολυθεί πόλεμος, τι θα κάνει ο κύριος Σολάν, άρα και ο κύριος Μελανσόν που τον ψηφίζει, είπε ότι θα πάρει μέρος στον πόλεμο Γαλλία. Τι θα κάνει η Ελλάδα. Όταν πήραμε θέση για τον πόλεμο της Ιουγκοσλαβίας, τι έλεγαν τα άλλα κόμματα. Πατούσαν σε δύο βάρκες. Το όχι του ΚΚΕ σήμερα θα γίνει ναι του ελληνικού λαού σε λίγα χρόνια. Όποτε αποφασίσει ο ελληνικός λαός. Όνομα, επώνυμο και ερώτηση. Μέρη Πάντζιου, καλησπέρα. Στις 8 Δευτέρου του 12 στείλατε ένα υπόμνημα στον Πρωθυπουργό που γράφατε μεταξύ άλλων. Πρώτον, οι εργάτες δεν μπορούν να χωρίζονται σε νόμιμους και παράνομους. Είστε υπέρ της παρανομίας. Και δεύτερον, να γίνει άμεση νομιμοποίηση όλων των μεταναστών και αποσύνδεση της ανανέωσης άδειας παραμονής από τα ένσημα και από την εργασία. Τώρα δεν το γιατί έχετε τα υποστηρίζετε όλο, αυτά όταν ξέρετε ότι στην Ελλάδα, η Ελλάδα πλέον δεν αντέχει άλλους μετανάστες. Και έχουμε σοβαρό πρόβλημα. Σοβαρότατο. Μόνο που δεν το αντιγράψετε όλο. Δεν το αντιγράψετε όλο το υπόμνημα. Ναι, το δώσαμε στον κύριο Παπαδήμο. Το 1 εκατομμύριο και ίσως και 1,5 εκατομμύριο μετανάστες στην Ελλάδα που διωγγώθηκε και αύριο μπορεί να είναι και περισσότεροι. Αν ξεσπάσει πόλεμο στη Συρία και αν συνεχιστεί η μάχη των φυλάρχων στη Λιβύη, δεν ξέρω τι θα γίνει, πώς προέκυψε. Από την επέμβαση στη Ιουγκοσλαβία, από τον πόλεμο στο Ιράκ, από τον πόλεμο στο Αφγανιστάν και επομένως η Ελλάδα ήταν ναι σε όλα. Αυτό βεβαίως δεν το αμφισβητεί κανείς. Από φασιστικά και δικτατορικά καθεστώτα και από πολύ μεγάλη πείνα σε συνδυασμό με δικτατορία, φασισμό και πόλεμο. Τα επόμενα χρόνια η έκρηξη του μεταναστευτικού ρεύματος θα είναι πολύ μεγάλη. Λοιπόν, εμείς τώρα τι λέμε. Όντως, είναι υπαρκτό το πρόβλημα. Και στην Ελλάδα και σε όλη την Ευρώπη. Έχουμε κάνει ορισμένες προτάσεις, γιατί πρέπει να κάνεις και προτάσεις, όπως πολύ σωστά λέτε, παίρνοντας υπόψη και το άμεσο. Δεν μπορώ να περιμένω πότε ο υπεριαλισμός θα καταργηθεί παγκόσμια. Και λέμε, πρώτον, ένα μεγάλο μέρος των μεταναστών να πάρει ταξιδιωτικά έγγραφα και να φύγει από την Ελλάδα όπως το θέλει. Που σημαίνει πάλι για να ανατραπεί η συνθήκη του Δουβλίνου. Δεύτερον, με την Τουρκία να επαναλύσουν τα ζητήματα με τους κυλοπνίχτες που φέρνουν οι Τούρκοι τους πρόσφυγες. Ξέρετε πώς τους μετακομίζουν. Τρίτο, υπάρχει το θέμα του πολιτικού άσυλου ορισμένος, που αυτό είναι με βάση τον ΟΗΕ και με βάση και την Ευρωπαϊκή Ένωση, που έχει κάνει μια λίστα χωρών που πρέπει να χορηγείται πολιτικό άσυλο, γιατί αυτό σημαίνει νομιμοποίηση και που σημαίνει ότι, εν πάση περιπτώσει, μπορούν να δουλέψουν κτλ. Η μισή τουλάχιστον και πάνω θέλουν να φύγουν. Από εκεί και πέρα επισημαίνουμε το εξής πράγμα. Πότε άρχισε η έκρηξη του μεταναστευτικού ρεύματος? Όταν ανοίχτηκαν τα σύνορα από την Αλβανία και αφού πέρασαν όλοι οι αποφυλακισμένοι, οι ποινικοί κρατούμενοι και διάφοροι εγκληματίες από τις φυλακές, όταν έφεραν από τη Γεωργία μια σειρά για να αλλάξουν και τη σύνθεση επάνω, έχει πολύ πράγμα.
Είναι υπαρκτό το πρόβλημα. Πρέπει να αποσυμφορηθεί το κέντρο της Αθήνας. Πραγματικά είναι δραματική κατάσταση. Και να σας πω και την πιο ουσιαστική μας θέση. Οι μετανάστες πρέπει να μένουν στις πατρίδες τους και να παλεύουν να αλλάξει κατάσταση. Δεν μπορεί όμως, επειδή φοβήθηκαν και έφυγαν από τις πατρίδες τους, να τους πνίξουμε στη θάλασσα. Όπως έφυγαν 1 εκατομμύριο Έλληνες σε άλλες συνθήκες και όπως φεύγουν και τώρα για φτηνή εργατική δύναμη από την Ελλάδα. Και αυτοί οι 100.000 Έλληνες φοιτητές, επιστήμονες, νέοι που φεύγουν από την Ελλάδα, δεν τους κατηγορούμε, δεν τους βάζουμε απέναντι, αλλά τους λέμε γιατί βρε παιδιά, εσείς 100.000 δεν μένετε. Ναι, μάλιστα. Να δυσκολευτείτε όπως όλοι οι άλλοι και να παλέψουμε να αλλάξει η κατάσταση. Θα φεύγουμε όλοι και θα αφήνουμε εδώ τι. Τους πιο γυρασμένους και αυτούς που δεν έχουν αποφασίσει να παλέψουν. Οι νέοι θα κάνουν την αλλαγή σήμερα στην Ελλάδα. Γραμματέα, πάμε. Να μην φύγουν. Παρακαλώ, δεν έχετε μικρόφωνο. Μα ο αγώνας θέλει θυσίες. Δεν ακούγεστε. Παρακαλώ. Αγώνας χωρίς να σπάσουν αυγά. Α, έτσι είναι. Δεν μπορεί. Κυρία δεν γίνεται. Πάμε στην επόμενη ερώτηση. Γεια σας, ονομάζομαι Ιωάννα Ντόντι. Σπουδάστρια δημοσιογραφίας, ναι, από το ΙΕΚ ΑΚΜΕ. Ακριβώς. Καταρχάς, αυτό που έχω να κάνω ως παρατήρηση είναι ότι παρουσιάζεται ένα κόσμο τοπικά φτιαγμένο. Δηλαδή, λέτε κόσμο ουτοπικά φτιαγμένο. Ναι. Νιώθω ότι λέτε πράγματα τα οποία όλοι ξέρουμε ότι πρόκειται ποτέ να γίνουν. Δηλαδή. Ότι λέει ότι, ας πούμε, άμα βγει στην κυβέρνηση, θα βγει όλος ο κόσμος και εμείς θα κυριαρχήσουμε. Αφού ξέρουμε ότι αυτά τα πράγματα δεν πρόκειται είπα να γίνουν. Είπα εγώ κάτι τέτοιο. Το είπατε προηγουμένως. Είπα θα καλέσουμε το λαό. Αν ο λαός δεν θέλει, με γεια του με χαρά του. Συγγνώμη, δηλαδή θα βγείτε στην κυβέρνηση, θα καλέσετε το λαό και ο λαός δεν θα θέλει. Δηλαδή τι θα κάνουμε. Πώς θα βγει στον δρόμο. Ζητάτε, με συγχωρείτε, μισό λεπτό. Τι μου ζητάτε. Να πάρω το μικρόφωνο από την κυρία που ρωτάει και να σας το δώσω. Γιατί σηκώνετε το χέρι. Μα ακούστε. Για να ξεκαθαρίσουμε. Είμαστε εδώ για δεν να ακούσουμε όλοι όλους. Σας παρακαλώ θερμά. Θα πούμε στο λαό την αλήθεια. Έχεις μία κυβέρνηση. Να κάνει την ερώτησή της, δεν την έκανε. Και δεύτερον, ναι, αυτό που θέλω να πω, ναι, είναι ότι μιλάτε για τους αλλοδαπούς, εντάξει. Όλοι ξέρουμε την κατάσταση όσοι έχουν, πώς είναι στο κέντρο, τα πράγματα. Το βιώνουμε καθημερινά, οι περισσότεροι από εμάς, έτσι. Και λέτε ότι okay, θα τα φτιάξουμε. Από τη στιγμή που υπάρχει αυτή η πρόταση, λέτε ότι θα δώσετε έγγραφα, εντάξει, να φύγουν αυτοί που θέλουν, να πάνε εκεί που θέλουν. Εντάξει, μιλάτε για πολέμους, ενώ υπάρχει πόλεμος μέσα στην ίδια μας τη χώρα. Μιλάτε για το εξωτερικό, για πολέμους έξω, να βγούμε από το ΝΑΤΟ, να βγούμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, πράγματα τα οποία με την οικονομική κατάσταση που υπάρχει σήμερα, εμείς δεν μπορούμε να τα κάνουμε αυτά τα πράγματα. Ναι. Δεν αντέχουμε οικονομικά, δεν είμαστε ανταγωνιστική χώρα. Πώς δηλαδή θα βγούμε εκτός ευρώ, θα βγούμε έξω από το ΝΑΤΟ και λέτε πράγματα τα οποία νιώθω ότι είναι εκτός πραγματικότητας. Δηλαδή, βλέπετε τι υπάρχει έξω, ο κόσμος πεινάει, το καταλαβαίνετε. Όχι μόνο ερώτηση πεινάει. Ερώτηση δεν κάνατε, κυρία συνάδελφε, σας το λέω, επειδή είστε και σπουδάστρια δημοσιογραφίας. Κάνατε τοποθέτηση. Το ερώτηση είναι. Ποια είναι η ερώτηση. Εσείς, άμα βγείτε στην κυβέρνηση, ναι, και βγείτε πάλι μόνοι σας, εντάξει, τι ακριβώς θα κάνετε. Πέρα από όλα αυτά που λέτε και παρουσιάζετε, ποια θα είναι τα επόμενά σας βήματα. Ναι. Άκουσε να δεις. Να σου κάνω κι εγώ μία παρατήρηση. Νέος άνθρωπος που λέει ότι είναι τόνα ουτοπία, τάλλο ουτοπία, το τρίτο δεν γίνεται, δεν έχει σημασία αν διαφωνείς μαζί μας. Αυτός ο νέος άνθρωπος έχει μπει μέσα σε μία φυλακή. Είμαι βέβαιη ότι σε 1, 2, 3 χρόνια αυτό που δεν το βλέπει σήμερα θα γίνει. Δεν μπορεί να είναι μονόδρομος η δυστυχία του λαού. Εσύ θέλεις να αναθέσεις σε κάποιους υπαλλήλους κυβερνητικούς να σου λύνουν το πρόβλημα. Και μόνο αυτή η λογική ανάθεση. Κανένας δεν θα σου λύσει το πρόβλημα. Ούτε το κουκουέ μόνο του. Δίχως τον πρωταγωνιστή λαό. Και αν έχει ένα ρόλο το ΚΚΕ, είναι να αναδείξει τη δύναμη της λαϊκής πρωτοβουλίας. Θα σας πω κάτι. Όταν καλούμε το λαό να μπει μαζικά στη μάχη, ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι η μεγάλη πλειοψηφία δεν είναι κομμουνιστές. Και δεν το φοβόμαστε αυτό. Και πολλοί από αυτούς είναι διαπαιδαγωγημένοι με προκαταλήψεις και προλήψεις απέναντί μας. Δεν το φοβόμαστε. Φοβόμαστε ακριβώς ένα κίνημα το οποίο είναι γύρω από το ΚΚΕ γιατί θα είναι αδύναμο. Εάν ο λαός δεν πάρει την υπόθεση στα χέρια του, είναι χαμένος από χέρι για πολλά χρόνια. Άκουσε να δεις, το 40, όταν ξέσπασε, όταν μπήκαν οι Ιταλοί στην Ελλάδα και μετά οι Γερμανοί, νομίζεις ότι υπήρχε άμεση αντίσταση του λαού, το 41 οργανώθηκε. Το 41. Όταν έγινε η δικτατορία το 67, επειδή έχω και μια ηλικία, μια σειρά και τότε αριστεροί, όχι όλοι, ξέρεις τι λέγανε, 40 χρόνια θα γίνει η δικτατορία. 40 χρόνια θα μείνει και έμεινε 7 μόνο.
και άνθρωποι που δεν ήταν με τη δικτατορία. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα, δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα ο νέος άνθρωπος να λέει αυτό είναι ουτοπία. Και να σου πω και κάτι. Αυτό που εσύ θεωρείς ουτοπία, με τη δική σου δράση μήπως θα γίνει πραγματικότητα, και δεν σου λέω κατά ανάγκη να συμφωνήσεις με τον ΚΚΕ. Δεν μπορεί να συμβιβαστείς, ο λαός πεινάει. Τίποτα δεν έχει δει. Είμαστε στη μέση, κορίτσι μου. Είμαστε στη μέση. Δεν έχει δει. Το η άμεση λύση σήμερα απαιτεί πιο βαθιές αλλαγές από ό,τι χρειαζόταν η λύση πριν 20 χρόνια. Αυτό είναι το καινούργιο αυτής της εποχής. Πριν 20 χρόνια, με μια σειρά κινητοποιήσεις, μπορούσες να αποσπάσεις μία αύξηση. Σήμερα θα έχουν πάρει όλα πίσω. Σήμερα με πολύ περισσότερο αίμα και θυσίες θα χρειαστεί να πάρεις τα μισά από ό,τι είχες πριν. Πάμε στην επόμενη και μετά ερώτηση. Από 10 χρόνια θα είναι ακόμα πιο δύσκολα. Γραμματέα. Αυτός είναι ο δικός μας ρόλος. Όχι να κοροϊδεύουμε το λαό. Πάμε στην επόμενη ερώτηση. Όνομα, η λύση είναι να αποφασίσει ο λαός ποια εναλλακτική λύση θέλει. Εμείς καταθέτουμε τη δική μας. Δεν τη θέλει ο λαός. Ας φτιάξει τη δική του. Παρακαλώ. Ονομάζομαι Χρυσός Άρης και είμαι αξιωματικός στο εμπορικό ναυτικό. Θα ήθελα να σας θέσω ένα θέμα για τον τόσο νευραλγικό τομέα. Παρακαλώ πολύ, σας παρακαλώ πολύ. Για ένα νευραλγικό τομέα, όπου είναι αυτός της ναυτιλίας. Θέλετε να πορευτείτε μόνοι σας και δεν έχετε παρουσιάσει κάποιο αξιόλογο, θα μπορούσα να πω κανένα πρόγραμμα, σχετικά με την ναυτιλία μας. Σας παρακαλώ. Είσαι σίγουρος? Φυσικά και είμαι σίγουρος. Απολύτως. Μπορείτε να μου πείτε δύο-τρεις θέσεις σας, λοιπόν. Ξέρετε, το Κόμμα Ελλάδας, εδώ το λέω θετικά παραδοσιακά. Και ξέρεις, πώς γίνεται, την ιστορία της ΟΕΝΟ, συγχωρείτε να συμπληρώσω. Την ιστορία της ΟΕΝΟ, στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, το ξέρεις. Τις ερωτήσεις κάνω εγώ, δεν τις κάνετε εσείς, καταρχήν. Σου ζητώ συγγνώμη. Δεν πειράζει. Θα ήθελα να μου πείτε και πώς γίνεται να ενδιαφέρεστε. Πάντως δεν είναι κακό να ρωτάει και εκείνη σε ένα διάλογο που κάνουμε. Δεν είναι κακό. Θα ήθελα να μου πείτε πώς γίνεται στα σωματεία σας να υπάρχουν άνθρωποι του ΚΚΕ και να μην κάνουν απολύτως τίποτα. Αυτό τον κόσμο υποστηρίζετε. Ναι, ναι. Από όσο ξέρω, τις απεργίες τις αποφασίζει η λεγόμενη ποινιό, η οποία εμείς είμαστε μειοψηφία στην ποινιό. Εγώ μιλάω για την Πεμένη, όπου είναι ο κύριος, ξέρετε ποιος είναι. Ο κύριος Τσιμπόπουλος. Λοιπόν, άκουσε να δεις. Ναι. Δεν μιλάμε για την ποινιό. Ναι. Λοιπόν, άκουσε να δεις. Εμείς είμαστε πάρα πολύ υπερήφανοι, εξαιρετικά υπερήφανοι, γιατί υποστηρίζουμε τα συμφέροντα όλων των εργαζομένων στην ναυτιλία, ανεξάρτητα μας ψηφίζουν ή δεν μας ψηφίζουν. Έχουμε αντιδράσει στο γεγονός ότι είχαμε 130.000 εργαζόμενους στα πλοία και σήμερα έχουμε 30.000 και από αυτοί οι περισσότεροι είναι άνεργοι. Και αν, επειδή είσαι πολύ νέος, εγώ τώρα έχω και το πλεονέκτημα το ότι είμαι προς τη γριά που λέμε και τα έχω ζήσει. Λοιπόν, οι άδειλοι πόροι, το ακαθάριστο εθνικό προϊόν της Ελλάδας και οι λεγόμενοι άδειλοι πόροι προέρχονταν από το ναυτιλιακό συνάλλαγμα. 130.000 ναυτευργάτες έστεναν τους μισθούς στην Ελλάδα και κινιόνταν τον μπακάλικο, το κρεοπωλείο κτλ. Πώς έγινε αυτό να έχουμε το μεγαλύτερο ελληνικό στόλο και να έχουμε μόνο τόσους λίγους ναυτεργάτες? Και θα σου πω το εξής πράγμα. Σήμερα στην εφημερίδα. Θα σου πω. Η Ελλάδα είναι μια μεγάλη ναυτική δύναμη και εμείς θέλουμε πρώτον πλοία τα οποία, ξεκινώντας από την Ελλάδα, να εξυπηρετούν όλα τα νησιά με πολύ φθηνά κόμιστρα. Και δεν θέλουμε πλοία που πηγαίνουν όλες τις μπακατέλες στα νησιά και μένουν 15 και 20 μέρες με ακριβά εισιτήρια κτλ. Δεύτερον, θέλουμε πλοία τα οποία κάνουν και διεθνείς βεβαίως μεταφορές. Πλοία που κατασκευάζονται στην Ελλάδα, διότι τώρα δίνεται μια πολύ μεγάλη παραγγελία πλοίων. Αυτά κι αν είναι, δεν ξέρω πώς ακριβώς τα λένε, τα οποία θα μεταφέρουν φυσικό αέριο και πετρέλαιο. Αυτά, ξέρετε, είναι το παραδάκι μπόλικο και αυτά κατασκευάζονται σε άλλες χώρες και όχι στην Ελλάδα. Είμαστε υπέρ του να κατασκευάζονται στην Ελλάδα, έχουμε τέτοια τεχνογνωσία, τα πλοία του πολεμικού μας, του στρατού μας, της αεροπορίας κτλ. Και θέλω να ξεκαθαρίσω και το εξής πράγμα. Ένα συμπέρασμα. Ένα στοιχείο. Τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά, τα οποία πουλήθηκαν
στο Αμπου Ντάμπι κτλ. Όταν πήγε ο Άραβας, με τον οποίο είμαστε αντίθετοι στην ιδιωτικοποίηση, όταν πήγε ο Άραβας να κατασκευάσει πλοία από αραβικές χώρες, βγήκε η Ευρωπαϊκή Ένωση και λέει θα κατασκευάζει πλοία μόνο που αφορούν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τα ναυπηγεία τώρα του Καραμαγκάλ δουλεύουν κάθε Δευτέρα. Αυτό όμως που μας λέτε εσείς. Παρακαλώ, δεν γίνεται όλη η εκπομπή. Είμαστε λοιπόν υπέρ της ανάπτυξης των ναυπηγείων της ναυτιλίας. Είμαστε μια μεγάλη δύναμη και μπορούμε να την αξιοποιήσουμε από τον τουρισμό μέχρι οτιδήποτε και μέχρι την εξυπηρέτηση των νησιών μας. Όνομα, επώνυμο, ερώτηση. Παντελάκης Ιωάννης, καλησπέρα. Πριν την ερώτηση, θα ήθελα να κάνω δύο πολύ σύντομες επισημάνσεις. Η πρώτη, δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα μπορούσα να γίνω υπουργός τόσο εύκολα. Και γιατί σας το λέω αυτό? Επειδή πριν μιλήσατε για το κυβερνητικό σας πρόγραμμα, λέγοντας ότι θα καλέσετε το λαό να πάρει τη θάλασσα, τα εργοστάσια, μπορώ να πάρω το Υπουργείο Πολιτισμού, αν είναι εύκολο, και να πάρω τους μετανάστες από τις πόλεις που θέλετε να τους πάτε, να τους πάω σε ένα πολύ ωραίο μέρος που είχε αδειάσει, και μάλλον θα αδειάσει Διονύση Αεροπαγή του 1933, που είναι, νομίζω θα τους χωρέσει, να τους διδάξω και τον πολιτισμό βλέποντας απέναντι την Ακρόπολη. Αυτή είναι η πρώτη επισήμανση. Μπορώ να απαντήσω? Διονυσίου Αεροπαγή του 33 είναι το σπίτι του Τσοχατζόπου. Ναι, ναι, το κατάλαβα. Ακούτε να δείτε. Ερωτήθηκα εάν το ΚΚΕ είναι αυτοδύναμο σε 7 του Μάη, τι θα κάνει, και απάντησα. Πρόγραμμα εξουσίας, καταλαβαίνετε, έχουμε, αλλά δεν μιλάμε να γίνουμε το πολιτικό προσωπικό της άρχουσας τάξης. Αυτό δεν το θέλουμε. Εάν όμως ο λαός μας αναδείξει, θα καλέσουμε το λαό, το ξαναλέω, να πάρει όλη την εξουσία. Δεύτερο, για τους μετανάστες. Εγώ δεν θα ήθελα να συνδέσω καθόλου τους μετανάστες με τον κύριο Τσοχατζόπουλο. Σας παρακαλώ. Ούτε εγώ το ήθελα. Καταλάβατε πώς το είπα. Καταλάβατε πώς το είπα. Εσείς δεν το κατάλαβα. Και ούτε είναι εθνικισμός και ρατσισμός να λέμε ότι θέλουμε η Ελλάδα να ανήκει στους Έλληνες. Πάση περιπτώσει, η δεύτερη επισήμανση μας πολύ σύντομη είναι για τα αυγά που είπατε ότι σε κάποια μάση πάνε και τα αυγά. Με τη διαφορά τους πάνε τα δικά μας τα αυγά, του κόσμου και όχι των πολιτικών. Με συγχωρείτε, ποιος ανέδειξε το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δημοκρατία να αλλάξει την κυβέρνηση, εμείς, ναι. Το ΚΚΕ? Αυτό δεν το ξέρω. Μα δεν καταλαβαίνω, έχουμε εμείς ευθύνη? Εσείς τώρα θα τους αφήσετε ξανά. Δεν το ξέρω αυτό. Πάση περιπτώσει, να μπω στην ερώτηση για να μην. Εγώ θα απαντήσω. Κοιτάξτε να δείτε, για να πάρω. Απλά ήθελα δύο επισημάνσεις για τα αυγά. Η λογική που λέει στην Ελλάδα δεν γίνεται τίποτα το ριζοσπαστικό. Στην Ελλάδα το μόνο που μπορεί να γίνει είναι να αλλάζει μία κυβέρνηση. Να ψηφίζουμε το ΠΑΣΟΚ για να μην έρθει η Νέα Δημοκρατία και να ψηφίζουμε και να σκύβουμε το κεφάλι στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να μην ξανάρθει η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Ακούτε να δείτε. Ο λαός πρέπει να βγάλει και ορισμένα συμπεράσματα. Η λογική του μικρότερου κακού, αυτή η λογική που λέει, δεν υπάρχουν σήμερα 4-5 προβλήματα να λυθούν. Δεν είμαστε στην περίοδο της δεκαετίας του 70 και 80. Τα 4-5 προβλήματα είναι αυτό που έχει ο καθένας σας προσωπικά. Υπάρχουν 10 εκατομμύρια Έλληνες που έχουν 10.000 προβλήματα. Τι θα πούμε στον αγρότη, τι θα πούμε στο μικρομάγαζο, τι θα πούμε στον εμποροϋπάλληλο? Ο καθένας τώρα, με συγχωρείτε, κάντε την ερώτηση με βάση το προσωπικό σας πρόβλημα. Αν θέλετε, και εγώ μπορεί να έχω το προσωπικό μου πρόβλημα, αλλά δεν μπορώ να καθορίσω την πολιτική από το προσωπικό πρόβλημα. Έχει πρόβλημα και ο συνταξιούχος των 400 ευρώ. Έχει πρόβλημα όμως και ένας συνταξιούχος μπορεί να έχει 1.000 ευρώ και έχει βάλει δάνειο 600. Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή, κύριε της Χρυσής Αυγής, σας παρακαλώ, τελειώνετε. Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή το ΚΚΕ να ξεχωρίσει το ατομικό πρόβλημα του κάθε ενός, το οποίο το θεωρεί ότι συμφωνεί σε όλα τα κόμματα που έχουν. Να κάνω την ερώτησή μου για να πάρω την. Υπάρχουν 10.000, υπάρχουν τα προβλήματα των ορεινών χωριών, υπάρχουν τα προβλήματα των κτηνοτρόφων, υπάρχουν τα προβλήματα των παραγωγών που έχουν τόσα στρέμματα και των παραγωγών που έχουν ακόμα λιγότερα. Δεν έχετε απαντήσεις για αυτά. Βεβαίως. Μπορώ να κάνω την ερώτησή μου, παρακαλώ. Ναι. Όχι, εσείς λέτε ότι υπάρχουν 4-5 προβλήματα. Κάντε την ερώτηση, παρακαλώ. 4-5 υπάρχουν. Κύριε Παπαρίγα, έκανα λάθος. Υπάρχει πρόβλημα ποιος έχει την ιδιοκτησία του πλούτου, ποιος την έχει αρπάξει, ποιος την εκμεταλλεύεται. Κυρία μου, δεν ακούγεστε χωρίς μικρόφωνο. Είναι απλό να το καταλάβετε. Στην τηλεόραση δεν έχεις μικρόφωνο, δεν ακούγεσαι. Γιατί το ΠΑΣΟΚ, το οποίο το 81 πήρε το 48% του ελληνικού λαού με συνθήματα έξω από το ΝΑΤΟ και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, κατάρτισε την Ελλάδα έτσι? Εγώ το ΚΚΕ θα δώσει, σε αυτά τα ζητήματα θα δώσει απάντηση. Ελάτε. Γιατί, παραδείγματος χάρη, ξαναγύρισε ο κόσμος στη Νέα Δημοκρατία, θα δώσει λόγο το ΚΚΕ γι' αυτό? Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Να κάνω την ερώτησή μου, κύριε Παπαρίγα, για να... Όταν το ΚΚΕ, με συγχωρείτε, λέει το εξής πράγμα. Σας πω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα.
όλος ο λαός, όλα τα λαϊκά νοικοκυριά, να μην πληρώσουμε το χαράτσι της ΔΕΗ. Όταν 5 εκατομμύρια νοικοκυριά δεν πλήρωναν το χαράτσι της ΔΕΗ και δεν υπέκυπταν τα 4 εκατομμύρια στο φόβο, μη μείνουν χωρίς ρεύμα, 5 εκατομμύρια θα μας έκοβαν το ρεύμα. Αν δεν πληρώσουμε το φόρο αλληλεγγύης, θα κάνουν σε 5 εκατομμύρια σπίτια, 6 εκατομμύρια σπίτια κατάσχεση. Αν δεν υπάρχει συνεφορία, αντίσταση, αυτό δεν χρειάζεται. Όχι, δεν το πλήρωσα. Δεν θα γίνει σοσιαλισμός. Δεν μην ζητάμε να γίνει σοσιαλισμός. Παρακαλώ, παρακαλώ. Όταν παρακαλώ. Δεν αντέχεις να έχεις το φόβο να σου κλείσουν το φως, 5 εκατομμύρια Γραμματέα. Σπίτια θα κλείναν το φως. Πώς θα καταργηθεί το χαράτσι. Δεν ακούγεστε χωρίς μικρόφωνο. Αισθάνομαι σαν όχι τον Κωστή Χατζηχρήστο σε ελληνική ταινία. Είναι δυνατόν να μιλάτε χωρίς μικρόφωνο στην τηλεόραση. Δεν ακούγεστε. Αλλά και όσοι μπορούν. Γραμματέα, παρακαλώ, ναι. Ερώτηση. Εσείς θέλετε. Κάντε την ερώτηση. Ο λαός. Έχετε κάνει 22 παρατηρήσεις. Να είναι θεατής και να λύνονται τα προβλήματα. Δεν λύνονται. Η ερώτησή μου είναι εξής. Στις 9 του μηνός η Βουλή των Κομμάτων και όχι των Ελλήνων, όπως θα πρέπει να είναι, ψήφισε τροπολογία για την επιχορήγηση των κομμάτων. Σε αυτό το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος συμμετείχε με δύο βουλευτές, οι οποίοι δεν ψήφισαν ούτε υπέρ ούτε κατά. Ψήφισαν παρόν. Θέλω να μου πείτε τι σημαίνει παρόν, γιατί είναι κάτι σαν ο λίγο έγκυος. Δηλαδή, εγώ στην γυναίκα μου, αν τη κάνω πατήσει γάμο και μου απαντήσει παρόν, δεν ξέρω αν θα την παντρευτώ ή όχι. Ναι, ναι. Και εφόσον την αποδέχεστε, όπως δηλώσατε και στο κρατικό κανάλι, και τη δέχεστε την επιχορήγηση, για ποιο λόγο οι βουλευτές σας δεν είχαν το θάρρος να υπερψηφίσουν ναι. την επιχορήγηση. Λοιπόν, ψηφίσαμε παρόν, γιατί έχουμε καταθέσει άλλη πρόταση και γιατί εκείνη η συζήτηση ήταν εντελώς υποκριτική. Τι καταθέτουμε εμείς. Δεν έχουμε καμία αντίρρηση να καταργηθεί η κρατική επιχορήγηση και δεν πρόκειται να βγούμε στους δρόμους. Και μάλιστα καλό θα μας κάνει να καταργηθεί η κρατική επιχορήγηση, γιατί τότε τα μέλη του κόμματος και οι φίλοι του κόμματος θα μαζέψουν πολύ περισσότερα χρήματα και δεν θα έχουμε ανάγκη την κρατική επιχορήγηση. Αλλά δεν θα δεχθούμε μονομερώς να καταργηθεί. Δεύτερο, ζητήσαμε τώρα να κοπεί δραματικά η κρατική επιχορήγηση για τις εκλογές και αρνήθηκαν όλα τα άλλα κόμματα. Και να μείνει ελάχιστη. Αρνηθήκαμε να δοθούν χρήματα στα τηλεοπτικά κανάλια από τη Βουλή για να κάνουν τις διαφημίσεις στις τηλεοπτικές. Το αρνήθηκαν όλα τα κόμματα. Ζητάμε επίσης να καταργηθούν οι βουλευτικές συντάξεις. Είχαμε ζητήσει σε ανύποπτο χρόνο να κοπούν τα επιδόματα που παίρνουν για τις επιτροπές και που πάνε και συνεδριάζουν οι βουλευτές τις επιτροπές 10 φορές, κάνουν 10 συνεδριάσεις αντί 3 για να παίρνουν το παραδάκι. Ζητήσαμε να μειωθούν οι βουλευτικοί μισθοί και πρέπει να σας πω το εξής πράγμα. Η μόνη αμαρτία του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, γιατί δεν θα δεχθεί όταν παίρνουν όλα τα άλλα κόμματα να μην παίρνει το κουκουέ, γιατί όλα τα κόμματα έχουν ίσες ανάγκες, η μόνη αμαρτία είναι ότι παίρνουν τα χρήματα, αλλά δεν τα παίρνουν οι βουλευτές. Οι βουλευτές δεν παίρνουν ούτε ένα ευρώ του κουκουέ. Τα παίρνει το κόμμα και τα μετατρέπει σε φυλάδια, σε εκείνο και άλλο κτλ. Δεν έχουμε ερώτηση. Καμία αντίρρηση παρακαλώ. Να καταργηθεί. Ζητάμε επιπλέον ονομαστικοποίηση των μετοχών. Το πόθεν έσχεση των βουλευτών χωρίς ονομαστικοποίηση των μετοχών δεν μπορεί να ελεγχθεί. Γιατί εγώ μπορεί να δηλώσω ότι έχω αυτό το εισόδημα και να έχω ανώνυμες μετοχές στις εταιρείες ένα κάρο και να μην μπορούν να βρουν άκρη. Παρακαλώ. Ποιος? Γραμματέα, πάμε στην επόμενη ερώτηση. Ένας πήγε στη φυλακή και χιλιάδες θα γλιτώσουν. Ελάτε. Κυρία Παπαρίγα. Όλοι οι πολιτικοί επώνυμο, δεν το έχουν παρακαλώ. Κάνει και να το αποδείξετε ότι το έχουν κάνει οι κομμουνιστές. Αυτό το όλοι κρύβει την ανοχή σας στους συγκεκριμένους που το έκαναν. Κυρία Παπαρίγα, παρακαλώ. Κώστας Γκούφας. Ελάτε, παρακαλώ, μην μιλάμε όλοι μαζί. Παρακαλώ. Κώστας Γκούφας, κυρία Παπαρίγα. Θα ήθελα να δίνατε σαν κομμουνιστικό κόμμα το παράδειγμα και να βγάζατε μία ανακοίνωση για τα μέλη σας και να τους προκαλείτε να μην πληρώσουν το χαράτσι ή οτιδήποτε άλλο θέλετε και όλοι μαζί να ερχόντουσαν να δουν ο ελληνικός λαός να έβλεπε τα αποτελέσματα αυτής της κίνησης. Τη βγάλαμε την ανακοίνωση. Και να πούν ότι τόσα μέλη του ΚΚΕ δεν ψηφίσανε και ώστε να φέρετε ένα μικρό αποτέλεσμα και να συμπαρασύρετε τον κόσμο. Δεν συμπαρασύρετε τον κόσμο. Απόδειξη είναι ότι δεν επιτρέψατε να δει ο κόσμος τα οικονομικά του κόμματος. Να τα ανοίξετε, να έρθουν να τα δουν και να πείτε εμείς δεν είμαστε σαν όλους τους άλλους. Δεν παίρνουμε τις επιχορηγήσεις, δεν χρωστάμε στους μισθωτούς μας 6 μήνες να τους πληρώνουμε. Δεν το κάνετε, τα κρύβετε. Γιατί τα κρύβετε? Λοιπόν. Ποιοι μας χρηματοδοτούν? Δεν το λέτε. Πού διαφέρετε από τους άλλους? Και ακόμα λέτε
σας έχω ακούσει να λέτε, γιατί σας παρακολουθώ, ότι, θα κάνετε, ότι προβλέπετε επαναληπτικές εκλογές. Δώστε τη γραμμή εσείς. Πού το είδατε αυτό? Εγώ το διάβασα στο διαδίκτυο, ότι προβλέπετε ότι θα υπάρξουν επαναληπτικές εκλογές. Ξέρετε και εγώ πώς θα διαβάζω που δεν τα έχουμε πει. Τότε μπορεί. Και κάνουμε παρεμβάσεις τηλεφωνικές, δεν τα έχουμε πει αυτά. Τότε θα χαρώ να μου διαψεύσετε ότι τα παιδιά σας δεν πάνε στο Αμερικανικό Κολέγιο. Γιατί και αυτό το διάβασα. Έτσι είναι, κυρία Παπαρίγα. Διαβάζω διάφορα. Τι να κάνω. Έλεγα κι εγώ, μα να μην γίνει αυτή η ερώτηση. Την είχα απαντήσει και στην κυρία Τρέλη. Μα να μην γίνει. Παρακαλώ. Πήγαμε από τον Άγιο. Ένα λεπτό, ένα λεπτό. Γραμματέα, θα απαντήσετε. Από τον Άγιο Θόδωρο και στη Φανερωμένη. Θα παρακαλέσω θερμά. Γραμματέα, θα παρακαλέσω θερμά. Δεν θέλω χειροκροτήματα στην εκπομπή. Δεν πειράζει, χειροκροτώ. Όχι, όχι, δεν θέλω. Ούτε έτσι, ούτε γιουβέτσι. Εδώ ήρθαμε να κάνουμε διάλογο. Αν ήρθαμε να χειροκροτάμε και να γίνουμε χειροκροτητές, θα πάμε σε κομματικές συγκεντρώσεις. Λοιπόν, παρακαλώ. Διάλογο την απάντησή σας. Αλλά κύρια ζητήματα για τον... Εσείς έχετε μιλήσει 80 φορές μέχρι τώρα, συνεχώς. Λοιπόν. Θα παρακαλέσω, υπάρχουν άλλοι που δεν έκαναν καμία. Να τους σεβαστείτε, λοιπόν, παρακαλώ. Κύριε... Τα είπατε πολλά μαζί, δεν σημειώνω. Άμα ξεχάσω κάτι, να μου το θυμίσετε να σας απαντήσω. Λοιπόν. Είπα ότι θέλω να βγείτε μπροστά σαν κάποτε. Δεν ακούγεστε. Λοιπόν, ως Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας καλέσαμε όχι μόνο τα μέλη του κόμματος και το λαό και είπαμε αυτοί που δεν μπορούν να πληρώσουν δεν θα πληρώσουν, δεν είναι γιατί το είπαμε εμείς. Να μην πληρώσουν και αυτοί που μπορούν να πληρώσουν από αλληλεγγύη. Πρωτοστατήσαμε και όχι να γίνουν λαϊκές επιτροπές και μάλιστα δεν έχει γίνει επανασύνδεση ρεύματος κατά κόρον. Λοιπόν, δεν τα πληρώσαμε και μάλιστα εγώ προχθές δήλωσα. Με ρωτήσανε, δεν έκανα επίδειξη. Είπα ότι δεν πλήρωσε και έχει γίνει ολόκληρη φασαρία στο διαδίκτυο γιατί δεν έχω πληρώσει το χαράτσι. Δεν πληρώσαμε. Και αν δεν κάναμε αυτή την κίνηση, αυτή η κίνηση δημιούργησε πίεση. Την υιοθέτησαν και άλλοι αυτή την κίνηση. Και εμείς δεν θέλουμε. Το ΚΚΕ θέλουμε να λέει μια θέση και ταυτόχρονα, εφόσον συμφωνούν και άλλοι, να την υιοθετούν. Και μάλιστα είπαμε. Δεν θέλουμε το ΚΚΕ να πάρει βραβείο γι' αυτό. Έπρεπε να πάρουν θέση όλα τα συνδικάτα. Έπρεπε να πάρει θέση η ΓΕΣΕ, η ΑΔΔΗ. Είναι φοβερό να πληρώνουμε νίκη στο σπίτι μας. Και είπαμε να πληρώσει ο λαός το ρεύμα, τα τέλη που κακώς, την ΕΡΤ, να τα πληρώσει όλα πλην το χαράτσι. Να αφαιρέσει το χαράτσι. Το κάναμε. Τώρα κοίταξε. Αν η φωνή μας έφτασε στα 10 εκατομμύρια ή αν έφτασε στα 5. Και γιατί δεν ζητάτε λογαριασμό από μαζικούς φορείς, από τη ΓΕΣΕ, την ΑΔΔΗ, από άλλους, από οργανώσεις μαζικές. Αυτό δεν είναι ένα κομματικό ζήτημα. Δεύτερο, για τα οικονομικά του ΚΚΕ. Εμείς ένα πράγμα, καταρχήν, όποιος θέλει να μας επιχορηγήσει, όποιος και αν είναι αυτός, και θέλει να δημοσιεύσουμε το όνομά του, πολύ ευχαρίστως, γιατί αυτό αποτελεί μίμηση. Δεύτερο, ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι δεν μπορεί να μας επιχορηγήσει με μυστικά κονδύλια το μεγάλο κεφάλαιο, οι εφοπλιστές, αυτοί όλοι. Του πολιτικού χρήματος, γιατί εμείς πάμε στους καταπέλτες και εμποδίζουμε τα πλοία να φύγουν, γιατί κάνουμε απεργίες και δεν είναι τρελή το μεγάλο κεφάλαιο, οι βιομήχανοι, οι τραπεζίτες κτλ. Να μας χρηματοδοτούν για να δυναμώνει η παρέμβασή μας και να οργανώνουμε απεργίες και γενικές απεργίες που θέλουμε και για να λέμε θα σας πάρουμε την ιδιοκτησία του πλούτου, πρέπει να την πάρει ο ελληνικός λαός. Επομένως, δεν έχουν συμφέρον να μας χρηματοδοτήσουν. Τρίτον, εάν είχαμε μυστικά κονδύλια τέτοια, τότε μέσα στη Βουλή θα κάναμε τα κρυφά μάτια. Εμείς λέμε καθαρά, όχι μόνο στη Βουλή, και έξω από τη Βουλή λέμε, οι καπιταλιστικές επιχειρήσεις να γίνουν λαϊκή ιδιοκτησία. Είναι δυνατόν εμείς λοιπόν να τα πιάνουμε από τους καπιταλιστές όταν λέμε αυτό το πράγμα? Λοιπόν, αν θέλει ένας καπιταλιστής να μας δώσει χρήματα, εγώ θα του πω μπράβο, όχι εγώ το κόμμα, αλλά θα ξέρεις, θα σου αλλάξουμε τα φώτα σε απεργία και θα ψηφίσουμε εναντίον σου. Άμα θέλει να μας δώσει, θα τα πάρουμε, αλλά δεν έχουν βρεθεί και πολλοί τέτοιοι. Μάλιστα. Εάν θέλει να δημοσιεύσουμε το όνομά του, θα το δημοσιεύσουμε. Μισή απάντηση τι δεν θα δώσουμε. Και ο Ριζοσπάς κάθε μέρα έχει. Πόσοι δίνουν χρήματα στο ΚΚΕ, δεν θα δώσουμε ονόματα με των μελών του κόμματος, των φίλων και οπαδών. Οι οποίοι λένε εγώ δεν θέλω να είναι γνωστό το όνομά μου. Μάλιστα. Γιατί? Γιατί η δημοκρατία είναι τέτοια και αύριο δεν ξέρουμε τι μπορεί να γίνει. Επειδή ο χρόνος μας τελειώνει. Εάν κάποιος δεν θέλει να δώσει το όνομα. Τώρα λοιπόν να σας πω για τα παιδιά μου. Για τα παιδιά μου. Ξέρετε, μία μάνα πόσα παιδιά έχει ξέρει. Πάρα πολύ καλά. Οι άντρες δεν ξέρετε. Έχετε αυτό το μειονέκτημα. Πόσα παιδιά έχετε. Λοιπόν, έχω ένα. Και μην πω τώρα αυτό που είπε ο Μακαρίτης ο άντρας μου πριν 10 χρόνια.
Θέλετε να το πω, μπορεί και να σοκάρει. Στην κλιμακτήριο κοντεύει να μπει η κόρη μας και ακόμα μιλάνε για κάπου που πήγε στο ιδιωτικό σχολείο. Έλεος. Λοιπόν, κοιτάξτε, ναι, το πήγα και σε ιδιωτικό σχολείο όταν δεν είχα πού να το αφήσω το παιδί μου. Είχα και δεύτερο παιδί, κύριε, και πήγαινε και αυτό σε ιδιωτικό παιδικό σταθμό από 10 χρόνων μέχρι να το χάσω στα 3 του χρόνια. Ακριβώς λοιπόν αυτό, όταν αναγκάζεται μια οικογένεια να πεινάει κυριολεκτικά, γιατί δεν μπορεί να κάνει αλλιώς και να στείλει το παιδί του είτε σε ιδιωτικό πανεπιστήμιο, είτε ακόμα και στο εξωτερικό. Αυτό πρέπει να καταργηθεί και εμείς παλεύουμε ούτε στην ισοτίμηση των πτυχίων, στην κατάργηση των ιδιωτικών σχολείων. Πόσοι άνθρωποι αυτή τη στιγμή στέλνουν τα παιδιά τους στα ιδιωτικά ή στο ΙΕΚΑ ΧΜΗ και πληρώνει. Και εμένα η κόρη μου, τώρα που είναι 43 χρονών, σπούδαζε σε κρατικό σχολείο και τη βάζει να πληρώνει. Τώρα, στο Ινστιτούτο του Υπουργείου Πολιτισμού, το οποίο το κλείσε ο Γερουλάνος για να κάνει οικονομία. Στο Ινστιτούτο Μετάφρασης. Λοιπόν, μέσα στις συνθήκες του καπιταλισμού, ο καθένας, για να μην κλέψει, για να μην τα πιάσει από κάπου, για να μην χρωστάει στους συγγενείς και να μην κάνει λίστα φίλων, αναγκάζεται και να καταφύγει στο να λύσει ένα ζήτημα. Αυτό μας κάνει ακόμα πιο αδιάλαξους για τον καπιταλισμό. Ακούτε να δείτε. Άλλη δεν θα ερώτηση. Μας πιάσετε μπόσικους. Να σας πω κάτι. Αδυναμίες έχουμε. Ελλείψεις έχουμε. Αλλά λακέδες του συστήματος δεν γίνεται. Παρακαλώ, γραμματέα, γυρίστε. Είπατε, από εδώ. Δεν σπούδασε η κόρη μου ούτε στο Yale, ούτε στα άλλα πανεπιστήμια που βγάζουν πρωθυπουργός. Εδώ στην Ελλάδα ήταν η κόρη μου και δεν έχει φύγει έξω από την Ελλάδα ούτε μια μέρα για σπουδές. Εδώ στην Ελλάδα. Γραμματέα. Εδώ στην Ελλάδα. Ελάτε από εδώ, παρακαλώ. Όνομα. Μακάρι, εγώ δεν θα είχα αντίρρηση άμα είχα λεφτά να πάει να διευρύνει τις σπουδές τους. Δεν νομίζω, είχα δυνατότητα. Νομίζω ότι Ελλάδα, απαντήθηκε το ερώτημα. Ούτε για λόγους τουριστικούς δεν παρακαλώ. Έχει πάει εκεί που λέτε. Μία. Έχω ένα παιδί, όχι τρία. Γραμματέα. Ναι, ξέρω. Γραμματέα. Εδώ, ο κύριος. Λέγομαι Γιάννης Κιμιονής, κυρία Γραμματέα. Εφόσον έγινε η πρώτη αναμενόμενη ερώτηση, εγώ θα σας κάνω τη δεύτερη. Ναι. Στο πρόγραμμα, είτε γενικόλογο είτε ειδικότερο, όπως λέτε, και που από ό,τι βλέπετε υπάρχει ζωντάνια εδώ, ότι δεν μας τα λες με χειροπιαστά πράγματα. Δυστυχώς, εγώ θα θυμίσω τουλάχιστον στους φίλους εδώ και σε εσάς ότι η πρακτική του κόμματός σας ίσως να πάσει στο εξής σημείο. Ναι. Όπου έχει κληθεί το κόμμα σας να χειριστεί εξουσία ή διαχείριση οικονομική, δεν τα έχει πάει καλά. Στην τυποεκδοτική γίνανε απολύσεις. Οι επιχειρήσεις, αυτό είναι το δεύτερο αναμενόμενο ερώτημα, οι επιχειρήσεις που έχει το κόμμα και όλα αυτά, δεν ξέρω αν έχουν πάει καλά ή αν υπέστησαν κούρεμα. Καλό θα ήταν όμως να πείτε, τουλάχιστον στους φίλους εδώ και δια του κύριου Χατζηνικολάου σε όποιον παρακολουθεί, υπάρχουν αυτές οι επιχειρήσεις. Πολύ ευχαρίστω. Δεύτερον όμως, γιατί εκεί που παίζει μονοπωλιακά, κρατικομονοπωλιακά, το κόμμα, δηλαδή στην τυποεκδοτική στο 902, εκεί η διαχείριση οδήγησε σε πολλές απολύσεις και μάλιστα με άγαρμο τρόπο. Πολύ ευχαρίστω. Υπάρχει και ένα τρίτο αναμενόμενο, δεν έχει γίνει. Θα δούμε αν θα γίνει και αυτό. Μπορείτε να το απαντήσετε αν έχω ερωτήματα. Αλίμον. Είναι χιλιοπαντημένα τα ερωτήματα, αλλά δεν είναι υποχρεωμένος ο καθένας να ξέρει τι απαντάμε. Άλλωστε, το θέσετε για να το μάθουν κι άλλοι. Γιατί φαντάζομαι την απάντηση εσείς την έχετε πάρει πολλές φορές από εμάς. Λοιπόν, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας έχει μία επιχείρηση, την υποκριτική. Η σύγχρονη εποχή που είναι το εκδοτικό του κόμματος παίρνει τη μορφή της επιχείρησης, γιατί δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά μέσα στην κοινωνία που ζούμε. Πρέπει να δίνει τα χαρτιά στην εφορία κτλ. Αφού διακινεί βιβλία και τα πουλά στα βιβλία, δεν μπορεί να μην πάρει τη μορφή της επιχείρησης. Στην πραγματικότητα όμως δεν είναι επιχείρηση, διότι είναι οι εκδόσεις του κόμματος που διακινούνται σε άλλα βιβλιοπωλεία, άρα πρέπει να πάρει τη μορφή της επιχείρησης. Δεν είναι όμως μία επιχείρηση από την οποία το ΚΚΕ την έκανε για να κερδίζει. Να κερδίζει πολιτικά και ιδεολογικά, το δέχομαι. Να κερδίζει χρήματα, γιατί πρέπει να πουλάμε φθηνά τα βιβλία. Δεύτερο, ο 902 και ξέρετε. Μιλάω για τη σύγχρονη εποχή. Γιατί δεν περιμένετε? Μη σας πιάνει το άγχος, θα απαντήσω. Μιλάω για τη σύγχρονη εποχή. Παρακολουθείτε. Περιμένετε. Θα έρθω και εκεί. Γιατί έχετε αυτή την αδημονία? Νομίζω ότι φοβάμαι να απαντήσω. Όχι, απλά σας υπενθυμίζω. Ξέρετε, οι πλάτες μας έχει σηκώσει κάτι φορτία. Μην φανταστείτε. Και θα σηκώσει. Λοιπόν, δεύτερο. ο ραδιοτηλεοπτικός 902. Εδώ μπορεί να σας πει ο κύριος Χατζηνικολάου που έχει εμπειρία. Κανένα ραδιοτηλεοπτικό δεν είναι κερδοφόρο, όλα έχουν ζημιές.
Βεβαίως, όταν είσαι επιχειρηματίας, κερδίζεις κάπου αλλού. Ο Real FM είναι κερδοφόρος. Εγώ λέω ράδιο τηλεοπτικό. Προσέχτε, ράδιο τηλεοπτικό. Ναι. Ναι. Και μάλιστα, κοιτάξτε, να δείτε, εδώ είναι και κομματικό. Βέβαια. Συγχωρείτε, είναι κομματικό. Ναι. Δεν έχουμε κρύψει. Όμως παίρνει τη μορφή της επιχείρησης, γιατί πρέπει να παίρνει διαφημίσεις, δεν μπορεί να το λειτουργήσει μία επιχείρηση. Γιατί πήρε συχνότητα, άρα σε υποχρεώνει ο νόμος. Η αλήθεια είναι ότι σε ένα κομματικό μέσο η διαφήμιση έρχεται δύσκολα. Βέβαια. Και όμως από τη στιγμή που παίρνει μία συχνότητα, είσαι υποχρεωμένος, παίρνει μία συχνότητα να πάρει τη μορφή της επιχείρησης. Και από αυτή την άποψη πρέπει να προσαρμοστούμε. Πώς θα κάνουμε, δηλαδή. Πάτε τώρα την υποεκδοτική. Η υποεκδοτική, όντως, ήταν η επιχείρηση του ΚΚΕ. Πώς ξεκίνησε. Ξεκίνησε όταν διαπιστώθηκε ότι όταν τυπώνονταν ο ριζοσπάστης σε άλλα εργοστάσια, σε άλλους ιδιώτες, άρχισαν ορισμένα προβληματάκια. Συνειδητοποιούσαμε ότι πιθανόν από ένα σημείο και μετά να δεχόμαστε ορισμένους εκβιασμούς, επειδή ο ριζοσπάστης δεν είναι μια ουδέτερη εφημερίδα, αν και δεν υπάρχουν ουδέτερες, αλλά είναι εφημερίδα όργανο της Κεντρικής Επιτροπής. Και τότε αποφασίσαμε να κάνουμε ένα εργοστάσιο που να εκδίδει αφίσες, τα πάντα, τα πάντα, όλη την εκδοτική δουλειά του κόμματος. Για να έχει όμως ως εργοστάσιο και ως επιχείρηση, πήρε και άλλες δουλειές, τρίτες δουλειές, ακριβώς για να έχει ένα εισόδημα και να μην κοστίζει ο ριζοσπάστης. Πριν το ξέσπασμα της κρίσης, και εδώ ελπίζω και ο κύριος Χατζηνικολάου δεν θέλω να με στηρίξει στις απόψεις μου, αλλά ξέρει, ο χώρος του τύπου και όλα τα εκδοτικά, εργοστάσια πέρασαν μεγάλη κρίση. Από το 2007 και μετά, προεξάρχοντος του κυρίου Καρατζαφέρη, έγινε και πολιτική επίθεση στην τυποεκδοτική και έγινε και προσπάθεια και πολιτικής επίθεσης. Η κρίση που υπήρχε αντικειμενικά στον κλάδο, σύν η πολιτική επίθεση, οδήγησε στην απώλεια πελατών. Στην απώλεια πελατών. Και σε πελάτες που δεν πλήρωναν. Και σε πελάτες, και πρέπει να σας πω, αυτά που μας χρωστάνε οι πελάτες είναι περισσότερα από ό,τι χρωστάμε. Επομένως, πάρθηκαν μέτρα. Και λέω λοιπόν το εξής πράγμα. Δεν έχουμε άλλο ακριβώς. Χρόνο, η κρίση κλείνει και οι ισχυρές καπιταλιστικές επιχειρήσεις προς όφελον ισχυρότερων. Και γι' αυτό ακριβώς εμείς είμαστε πολέμοι του καπιταλισμού και όταν μέσα στον καπιταλισμό θα υπάρχουν το μεγάλο ψάρι, θα τρώει το μικρότερο. Στην προκειμένη περίπτωση εμείς είμαστε το μικρότερο ψάρι. Και θα συμφωνήσω απόλυτα ότι ως Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας πρέπει να βγάλουμε συμπεράσματα. Αυτή η συναισθηματική και ηθική αντίφαση που την αισθανόμαστε και την αισθανόμαστε πολύ πιο βαριά από ό,τι νομίζετε εσείς, αυτή πρέπει να αρθεί. Κυρία Παπαρίγα. Θα κλείσουμε με δικό μου ερώτημα, ναι. Γιατί μας μένει ελάχιστος χρόνος. Το ερώτημα το θέτουν πάρα πολλοί φίλοι από το Twitter. Λένε, αν το ΚΚΕ είναι δημοκρατικό κόμμα, με την αστική έννοια του όρου δημοκρατία, δηλαδή, αν εκλεγείτε στην κυβέρνηση, θα ξαναγίνουν δημοκρατικές εκλογές στον τόπο. Μόλις εκλεγεί το ΚΚΕ στην κυβέρνηση, για να πάρω το συγκεκριμένο ερώτημα, θα γίνει κάτι πιο σημαντικό. Πρώτον, ο λαός θα πάρει την εξουσία. Δεύτερον, να σας πω πώς θα γίνονται οι εκλογές. Εμείς τα έχουμε βγάλει δημόσια αυτά, δεν τα κρύβουμε. Η γνώμη μας είναι ότι πρέπει το κοινοβούλιο να διαμορφώνεται με ένα πολύ διαφορετικό τρόπο. Ποιος είναι αυτός? Κάθε παραγωγικός χώρος να εκλέγει το λαϊκό του βουλευτή από το χώρο και να ανακαλείται εάν κόψει λάσπη στο πλάι. Να δουλεύει μέχρι το μεσημέρι ο βουλευτής και το απόγευμα να ασκεί το βουλευτικό του έργο, εκτός εάν είναι σε μια πολύ κεντρική θέση. Να εκλέγεται από τις οργανώσεις συνταξιούχων, από τους παραγωγικούς συνεταιρισμούς, από τους φοιτητές. Διότι αυτό το γενικό εκλογικό δικαίωμα όπως είναι, η εκλογή γίνεται με βάση κουμπαριές, τη γνωριμία στην τηλεόραση και δεν. Θα το προτείνουμε στο λαό άμα δεν του αρέσει. Του λαού θα το δούμε. Θα κάνει κάτι ικανό αυτός που βλέπει τον Big Brother. Ε? Το πολίτευμα θα μερεί. Θα μερεί το πολίτευμα. Δεν θα έχουμε τα βουλευτές, δεν θα έχουμε εκλογές. Πώς δεν θα έχουμε? Θα έχουμε εκλογές βεβαίως. Κάθε ορισμένα βεβαίως. Αλλά θα γίνεται από κάτω προς τα πάνω και ο έλεγχος θα γίνεται όχι μόνο από τα πάνω. Εννοείται. Βεβαίως. Θέλω να ευχαριστήσουμε. Να χρόνια, γιατί... Θέλω να ευχαριστήσουμε. Βεβαίως. Μίλησα για το λαϊκό βουλευτή. Για το λαϊκό βουλευτή.
που παίρνει μισθό, που μέχρι το μεσημέρι δουλεύει. Εγώ μπορώ να το αποδείξω αυτό το πράγμα. Μίλησα για το λαϊκό βουλευτή, παρακαλώ, που μέχρι το μεσημέρι δουλεύει. Και αν θέλετε, θέλετε να πούμε και κάτι πιο ουσιαστικό. Ένας από τους βασικούς παράγοντες που έχει σχέση με τη δημοκρατία είναι ο ελεύθερος χρόνος. Ο Μάρξ είπε κάτι το 19ο αιώνα, ότι η πραγματική ελευθερία του ανθρώπου αρχίζει μετά το τέλος της δουλειάς. Εάν δουλεύεις από το πρωί μέχρι το βράδυ, εάν η γυναίκα γυρνάει το βράδυ στο σπίτι και πρέπει να κάνει τις χίλιες δουλειές, τότε να ελέγξεις την εξουσία δεν μπορείς. Δεν έχεις το χρόνο να την ελέγξεις, δεν έχεις το χρόνο. Πείτε να μάθεις. Πείτε τη φράση σας, γιατί πρέπει ελεύθερος να κλείσουμε. Ελεύθερος χρόνος. Παρακαλώ. Από εδώ είμαι. Συγγνώμη. Εγώ μπορώ να σας αποδείξω ότι θέλετε τον Έλληνα εργάτη στη μιζέρια, μήπως πάρετε καμιά ψήφο παραπάνω. Ξέρετε τι γίνεται στα δημόσια έργα. Έχετε συνδικαλιστές πολλούς. Ξέρετε και αν δεν ξέρετε, για να σας πω εγώ. Αυτή τη στιγμή, στο μεγαλύτερο έργο που γίνεται στα Βαλκάνια, και αν όχι στην Ευρώπη, μιλάω να πει για την Ελευσίνα, την επέκταση της Πετρόλα, δουλεύουν 3.000 εργαζόμενοι. Δημόσιο έργο είναι αυτό. Ορίστε. Δημόσιο. Με λεφτά του δημοσίου τα περισσότερα. Τα λεφτά του δημοσίου. Λοιπόν, δημόσιο είναι. Όχι, εγώ νομίζω ότι δεν είναι. Τέλος πάντων. Έχετε δημόσιο είναι, μα κάτσε με. Τα περισσότερα, έχω την εντύπωση. Στην ερώτηση πηγαίνετε, παρακαλώ. Ναι. Δεν μπορεί... έχω χρόνο. Αυτή τη στιγμή μέσα εκεί δουλεύουν 3.000 εργάτες και είμαστε μόνο το 1/3 Έλληνες. Και δεν έχετε κάνει τίποτα. Και όχι μόνο σε αυτό, όχι μόνο σε αυτό, μας πουλήσατε αγώνα 45 ημερών. Δεν μου λες κάτι. Απ' έξω από την πύλη είμαστε. Περίμενε. 45 ημέρες και ο Πουλικόγιαννης, να πούμε, ένας από τους προέδρους του συνδικάτου σας, μας πούλησε και την επόμενη μέρα φύγαμε. Μετά από 45 αγώνες. Όταν μέρες έφεραν αγώνα. Τους 1.000 Ρουμάνους εργάτες και τους έκλεισαν μέσα στα ξενοδοχεία της Αττικής για να τους πάνε κοψοχρονιά με ελάχιστο μεροκάματο, αντιδράσανε, το αποκαλύψαμε και κάναμε κινητοποίηση. Έχω πάρει μέρες. Εκεί πέρα. 45 μέρες απ' έξω ήμουνα. Με είδες. 45 μέρες απ' έξω ήμουνα. Με είδες. Και τελευταία μέρα περνάει ένας βουλευτής, δεν μου διαφεύγει το όνομα. Με είδες. Μου διαφεύγει. 45 μέρες δεν περάσατε. 45 μέρες. Ένας βουλευτής σας την πρώτη τελευταία μέρα μας έβγαλε ένα λέγω σαν και από τους συνηθισμένους και μετά από δύο μέρες μας λέει ο κύριος Πουλικόγιαννης πάνε να φύγουμε και δεν ξαναπατήσαμε εκεί πέρα. Λοιπόν, εντάξει, αυτή είναι η ανεργία των Ελλήνων. Λοιπόν, σε όλα τα δημόσια έργα γίνεται αυτό. Υπάρχουν εργολάβοι. Υπάρχουν εργολάβοι που δίνουν 3,60 σε κάθε εργάτη και όταν φέραν 1.000 εργάτες τους κλείσαν στα ξενοδοχεία. Μα δεν κάνατε τίποτα. Κάναμε κινητοποίηση και ήμουνα και εγώ εκεί. Έκανα, σοβαρά. Α, εγώ καλά. Την έκανα. Λοιπόν, μήπως είσαι εσύ. Έκανες κινητοποίηση εσύ. Εγώ, 45 εμείς μέρες. Κάναμε κινητοποίηση και αποκαλύψαμε και τις συνθήκες εκμετάλλευσης των Ρουμάνων εργατών. Λοιπόν, άκουσε να δεις. Το να είναι και ο κομμουνιστής και εσύ στην κινητοποίηση, έτσι, καλό είναι. Εμείς αυτό θέλουμε. Όλους τους εργάτες, ανεξάρτητα τις σκέψεις τους, σε κοινή κινητοποίηση. Κυρία Παπαρίγα. Δεν θέλουμε κινητοποίηση στον κουμπί. Κυρία Παπαρίγα, σας ευχαριστώ. Παρακαλώ, παρακαλώ. Μιλήσατε. Όχι έτσι όμως. Παρακαλώ. Τώρα θα μου πεις για τους Ρουμάνους. Ευχαριστώ θερμά την κυρία Αλέκα Παπαρίγα. Για τους Ρουμάνους που το ξέρω. Αφού δεν ήμουνα. Πάπου που το ξέρω. Ενημέρωση, έχετε τόσα στελέχη και σας ενημερώνω. Αν ήμουνα να μην ξέρατε και αυτό το πράγμα. Άρα το ξέρουμε. Ξέρεις, αλλά να με κάνεις τον κορόιδο, εγώ αυτό ξέρω. Το ριζοσπάστη τον είδες εκείνη την ημέρα. Δεν τον κάνω εγώ τον ριζοσπάστη, κυρία μου, να πούμε. Βρε, να σου πω κάτι, μια ζωή... Εμένα με ενδιαφέρει τι κάνετε για τον Έλληνα εργαζόμενο. Σε όλα τα πολιτισμένα κράτη. Μας ξέρουνε. Είναι ο τοπικισμός. Λοιπόν, και μετά, άμα μας ευχαριστώ. Δεν έχω άλλο. Ευτυχώς, ένα μεγάλο μέρος των εργατών θερμά, ξέρει τι κάνουμε. Θα σας παρακαλέσω θερμά. Η εκπομπή έχει ένα πρόγραμμα. Η κυρία Παπαρίγα ολοκλήρωσε εδώ, γιατί έχουμε υπερβεί τον χρόνο και έχουμε άλλες δύο συνεντεύξεις στη συνέχεια. Ναι, όλοι κάτι σημαντικό θέλετε να ρωτήσετε. Πιο σημαντικό από αυτά που θέλουν να ρωτήσουν οι άλλοι 70 που μου ζητούν το λόγο. Πώς θα το κρίνω εγώ αυτό. Και είναι σημαντικότερο από τις επόμενες συνεντεύξεις που ακολουθούν. Σας παρακαλώ. Ευχαριστώ θερμά την κυρία Παπαρίγα που είχε το θάρρος να έρθει και να κουβεντιάσει με τον κόσμο πρόσωπο με πρόσωπο. Δεν το έχουν όλοι. Το λαό δεν το έχουν όλοι. Δεν έχουμε κανένα φόβο. Και ακριβώς θέλουμε τέτοιες ερωτήσεις. Σας ευχαριστώ θερμά. Πάμε σε μια μικρή... Ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστούμε πολύ. Πάμε σε μια μικρή διακοπή. Όταν επιστρέψουμε προσκεκλημένος εδώ,
θα είναι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας. Και μετά τον κύριο Τσίπρα. Με τη Σεβρολέ έχετε καινούριο αυτοκίνητο και περισσεύουμε τριτά για τις καθημερινές σας ανάγκες. Με 50 άτοκες δόσεις, εκπτώσεις έως 3.500 ευρώ και στις εκδόσεις diesel. Απλά έλατε σήμερα σε μια έκθεση Σεβρολέ. Έχω μιλήσει και στο παρελθόν για την ανάγκη της εσωτερικής υποτίμησης. Πιστεύω πως η λύση θα προέλθει μέσα από μια πολιτική ακόμα μεγαλύτερης λιτότητας. Και σε αυτό το σημείο θα ήθελα να τονίσω ότι είναι απαραίτητη τόσο η αύξηση των φορολογικών συντελεστών, όσο και η περαιτέρω μείωση μισθών. Θα μας τρελάνεις, ρε δικέ μου. Ούτως ώστε την επόμενη δεκαετία. Θα μας τρελάνεις τελείως. Απόσταξη σε δύο φάσεις. Γεύση. Άρωμα. Πυκνή καστανοκόκκινη κρέμα. Αξεπέραστη αισθητική. Σύστημα ύλη υπερεσπρέσο. Ύλη. Live happily. Στους 97,8. Και το διακεκριμένο σεφ Χριστόφορο Πέσκια. Αναχώρηση 27 Απριλίου 2012. Μόνο από 185 ευρώ. Κάντε κράτηση τώρα στο www.louiscruises.com και στο 210-4583-499. Θα σου πω τώρα κάτι. Κάτι να το ξέρεις πριν από όλους. Πίσω από την κρίση είναι η εξωγήινη. Τι λέει ρε μας τώρα. Και θα μου πεις που το ξέρεις ρε Μιτσάρα. Μου το έχουν πει οι ίδιοι, είναι παντού. Βρίσκονται ανάμεσά μας. Είναι γυναίκα του καφετζή. Έχεις δει κάτι αυτιά που έχει. Τι μαθαίνει κάνει σήμερα. Εσύ από πού ενημερώνεσαι. Real.gr. Η ειδική στην ενημέρωση. Νητσιακός. 40 χρόνια στα Γιάννενα με σεβασμό στην παράδοση. Υγιεινά κοτόπουλα με μεράκι στην παραγωγή. Σήμερα η εταιρεία Νητσιακός φέρει στο πιάτο σας ελληνική γαλοπούλα και κουνέλι. Η ποιότητα είναι υποχρέωσή μας. Νητσιακός. Ό,τι καλύτερο. Love Radio. 97,5. Η Real News παρουσιάζει τη δισκογραφία της Χάρης Αλεξίου. Για πρώτη φορά όλα τα άλμπουμ που αγαπήσατε. Αυτή την Κυριακή το δεύτερο CD Χάρης Αλεξίου 2 1976. Μαζί και οι 7 ήταν ατρόμητοι. Western με τους James Caan και Harrison Ford. Και 20 τυχεροί αναγνώστες κερδίζουν από 2.000 ευρώ μετρητά. Real News. Η αληθινή εφημερίδα. Nissan Juke κατασκευάστηκε για να συναρπάζει από 14.190 ευρώ σε δίζελ και βενζίνη.